Το λόγο θα δώσω στην κυρία Βάσια Λέκα με την πρώτη ομιλία για σήμερα, με τίτλο «Σκέψη για το μεταναστευτικό ζήτημα, σώματα με σημασία». Ευχαριστώ πολύ. Ακούγομαι, ναι. Καλημέρα σε όλες και όλους και ευχαριστώ πάρα πολύ την Οργανωτική Επιτροπή για την πρόσκληση και να συγχαρώ για την εξαιρετική οργάνωση ενός ακόμη συνεδρίου. Σε αυτήν την πολύ ενδιαφέρουσα συνεδρία, εγώ θα σας μιλήσω για το σώμα με αφετηρία το μεταναστευτικό και για το μεταναστευτικό με αφετηρία το σώμα. Και θα ήθελα να ξεκινήσουμε με αυτήν εδώ την φωτογραφία. Είναι του μικρού Αλάν Κούρντι, φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Σύριος 3 χρονών κουρδικής καταγωγής που έχασε τη ζωή του στα νερά του Αιγαίου στις 2 Σεπτεμβρίου του 2015. Ξεβράστηκε το άψυχο κορμάκι του, όπως βλέπετε, στις τουρκές αρκτές κοντά στο Μπουντρούμ, Αλκαρνασσό. Μία πολύ γνωστή ιστορία, μπροστά στην οποία ο ανθρωπισμός της Δύσης δεν έμεινε ασυγκίνητος, όπως συνήθως κάνει σε τέτοιες περιπτώσεις. Σε περιπτώσεις, βέβαια, που η ίδια η Δύση με τις πολιτικές και οικονομικές επιλογές της έχει προκαλέσει σε μεγάλη κλίμακα. Δάκρυα, δακρύβρεχτες δηλώσεις, έργα τέχνης που στήθηκαν πάνω στην εικόνα του κορμιού του μικρού Αλάν Κούρντι. Την ίδια στιγμή, βέβαια, που οι περισσότεροι και οι περισσότερες αναπαρήγαγαν το όνομα ως Αϊλάν. Και κανείς δεν σκέφτηκε φυσικά να το διορθώσει, φέρνοντάς μας στο μυαλό την Μπάτλερ, η οποία αναρωτιέται, θα νιώσουμε άραγε ποτέ υποχρεωμένοι να μάθουμε να προφέρουμε αυτά τα ονόματα, να θυμόμαστε αυτά τα ονόματα? Προφανώς η τραγωδία του Αλάν Κούρντι δεν ήταν ούτε η πρώτη και δυστυχώς ούτε η τελευταία. Όπως βλέπετε και από τα νούμερα, αλλά κυρίως από το 2015 και μετά, οπότε στον απόϊχο του πολέμου της Συρίας έχουμε μια ραγδαία αύξηση των λεγόμενων μεταναστευτικών ροών, αντίστοιχες τραγωδίες είναι σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Μόνο στη Λαμπεντούζα, που βλέπετε κάτω την περίφημη εικόνα με τα φέρετρα, τον Οκτώβριο του 2013, 368 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Με αφετηρία λοιπόν το μεταναστευτικό θα ήθελα να εστιάσουμε σε αυτό που μας καλεί η Judith Butler. Δηλαδή το να σκεφτούμε πώς και με ποιο σκοπό κατασκευάζονται κάποια σώματα, όσο και να σκεφτούμε για το πώς και με ποιο σκοπό κάποια σώματα δεν κατασκευάζονται. Και παραπέρα να αναζητήσουμε απάντηση στο ερώτημα πώς τα σώματα που αποτυγχάνουν να υλοποιηθούν παρέχουν το αναγκαίο εκτός, αν όχι το αναγκαίο υποστήριγμα για τα σώματα που υλοποιώντας την όρμα πιστοποιούνται ως σώματα σημαντικά. Πώς δηλαδή στις αρχές του 21ου αιώνα είμαστε ακόμη μάρτυρες αντίστοιχων διχοτομήσεων ανάμεσα σε σώματα με σημασία και σώματα χωρίς σημασία, οι όροι αυτοί όλοι σε εισαγωγικά. Διχοτομήσεις που συνιστούν συστατικό στοιχείο του ρατσισμού στις βιοπολιτικές κοινωνίες, αν ακολουθήσουμε την αναλυτική του Μισελ Φουκό, μετατρέποντας τα σώματα των μεταναστών και μεταναστριών, αλλά και πολλών άλλων επικίνδυνων κοινωνικών ομάδων, σε σώματα χωρίς σημασία, σε σώματα αποκείμενα, σε σώματα αδιανόητα, σε σώματα αβίωτα. Για να κατανοήσουμε λοιπόν το πώς εδραιώνονται αυτές οι διχοτομήσεις με επίκεντρο το σώμα και με καθοριστικό ρόλο της ιατρικής εξουσίας και γνώσης, αλλά και για να δούμε την κεντρικότητα του σώματος σε αυτού του τύπου της διχοτομήσης, τα όρια της οριοθετήσης, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από κάποια αρκετά γνωστά περιστατικά, τα οποία νομίζω έχουν ένα, όπως θα δούμε, είχαν το επίκεντρό τους στο ίδιο το σώμα. 25 Ιανουαρίου 2011, 300 μετανάστες αποφασίζουν να προχωρήσουν σε απεργία πείνας, διεκδικώντας το δικαίωμά τους, το αίτημά τους να χαρακτηριστούν ως πρόσφυγες, για να μπορέσουν να διεκδικήσουν άσυλο. 300 μετανάστες οι οποίοι αποφασίζουν να θέσουν το ίδιο τους το σώμα ως οδόφραγμα για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους. Η κατάληψη της νομικής σχολής που ακολούθησε τις μέρες εκείνες προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων στην ελληνική κοινωνία. Οι αντιδράσεις αυτές όμως, αν θυμάστε, το εντυπωσιακό ήταν ότι δεν εστίασαν στα αιτήματα καθεαυτά, αλλά στο μυαρό επικίνδυνο σώμα των μεταναστών για την υγεία, για το υγιές καθαρό σώμα της ελληνικής κοινωνίας. Αν διάβαζε κανείς όλα αυτά που γράφονταν και λέγονταν, ήταν σαν η ελληνική κοινωνία να αντιμετώπιζε μια κρίση δημόσιας υγείας. Όλη η διαχείριση του ζητήματος γινόταν με όρους βιοιατρικούς. Το κελπνό προφανώς και ένα καθοριστικό ρόλο, και δεν είναι τυχαίο που τότε ο τότε Υπουργός Υγείας Ανδρέας Λοβέρδος μίλησε για υγειονομικές βόμβες για να περιγράψει τα σώματα των μεταναστών που αντιστέκονταν. Ένα χρόνο και κάτι μετά, άλλη μια πολύ γνωστή ιστορία, μαζικές προσαγωγές γυναικών από τους δρόμους της Αθήνας. Γυναίκες οι οποίες κατηγορούνται ότι είναι λαθρομετανάστριες, ιερόδουλες κλπ. Και οι οποίες υποβάλλονται σε υποχρεωτικές ιατρικές εξετάσεις. Βρίσκονται θετικές στο νέο HIV, όπως το θυμάστε,
και κατηγορούνται για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Διαπομπεύονται οι φωτογραφίες τους, κοσμούν το διαδίκτυο και όλα τα μέσα ενημέρωσης και φυσικά φυλακίζονται για 8 μήνες παρά το ότι στο τέλος αθώνονται. Για μία ακόμη φορά το ζητούμενο ήταν τα μυαρά σώματα αυτών των γυναικών, το πώς μόλυναν το υγιές και αμόλυντο σώμα της ελληνικής κοινωνίας και κυρίως της ελληνικής οικογένειας. Ο Ανδρέας Ροβέρτος πρωταγωνιστεί ξανά, επαναφέρει τη μεταξική διάταξη 39α και μιλά ξανά για υγειονομικές βόμβες. Προφανώς από το 2015 και μετά, οπότε είχαμε μία έκρηξη, όπως είπαμε, στις μεταναστευτικές ροές, η ρητορική δεν αλλάζει. Παρά το ότι μέσα στο πλαίσιο των νέων τεχνοεπιστημονικών μηχανισμών επιτήρησης και ελέγχου και των νέων μορφών συνόρων που πλέον αντιμετωπίζουμε, χιλιάδες μετανάστες και μετανάστες έχουν χάσει τη ζωή τους και ακόμη περισσότεροι, όπως βλέπετε, βιώνουν αβίωτες στην κυριολεξία συνθήκες. Εδώ βλέπουμε φωτογραφίες από την Ιδωμένη. Παρόλα αυτά, η ρητορική εξακολουθεί να κινείται στο επίπεδο το βιατρικό. Εικόνες όμως, οι οποίες τελικά μας φέρουν στο μυαλό αυτό που πριν αρκετά χρόνια έγραφε η Χάννα Άρεντ, ότι αναθρεμμένη με την πεποίθηση ότι η ζωή είναι το υψηλότερο αγαθό και ο θάνατος μεγαλύτερη συμφορά, γινόμαστε μάρτυρες και θύματα χειρότερων φρικαλαιοτήτων από ότι ο θάνατος. Γιατί κατ' ουσίαν αυτό είναι το διακύβευμα στις σύγχρονες βιοπολιτικές κοινωνίες. Όπως επισημαίνει και ο Αγκάμπεν, όχι η ζωή ούτε ο θάνατος, αλλά η επιβίωση. Η παραγωγή μιας μεταβαλλόμενης και δυνητικά ατέλειωτης επιβίωσης συνιστά την αποφασιστική δραστηριότητα της βιοεξουσίας στην εποχή μας. Έτσι λοιπόν και τώρα, τα τελευταία χρόνια, βιώνουμε και πάλι αυτή τη διαχείριση των σωμάτων των μεταναστών και μεταναστριών με όρους βιοιατρικούς, με μία έμφαση στα μολυσματικά σώματα και όρους φυσικά υγειονομικές βόμβες, παίζει πάρα πολύ. Απρίλιος του 2016, Σοφοκλής Κουρτίδης, προϊστάμενος Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας Κεντρικής Μακεδονίας, θα πει: «Η Ιδωμένη είναι μια υγειονομική βόμβα, έτοιμη να εκραγεί. Φοβόμαστε ότι θα ξεσπάσουν επιδημίες, καθώς η θερμοκρασία ανεβαίνει και πλέον η κατάσταση είναι ανεξέλεγκτη». Προφανέστατα, οι επιδημίες δεν ξέσπασαν ποτέ. Και βέβαια θα θυμάστε, νομίζω ήταν πολύ ενδεικτικό του πώς δομείται όλο αυτό, τις αντιδράσεις μιας μεγάλης μερίδας ανθρώπων στην ελληνική κοινωνία, όταν αποφασίστηκε ότι τα παιδιά των προσφύγων θα φοιτήσουν στα ελληνικά σχολεία. Θα θυμάστε αυτές τις εικόνες έξω από διάφορα σχολεία. Και το εντυπωσιακό ήταν ότι και η ίδια η γλώσσα, οι ίδιες οι δηλώσεις αυτών των ανθρώπων ήταν κατά βάση με ένα τελείως ιατρικό λεξιλόγιο. Μυρίζουν. Ποιος μας διαβεβαιώνει ότι τα παιδιά δεν έχουν κάποιο νόσημα, δεν έχουν κάνει εμβόλιο? Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι δεν μεταφέρουν κάποιο νόσημα? Δεν είμαστε ρατσιστές, αλλά δεν τα θέλουμε δίπλα στα παιδιά μας. Θα δείτε, θα φωνάξουμε τη Χρυσή Αυγή. Και πράγματι, τον Μάιο του 2016 ξεκίνησαν και συστηματικοί εμβολιασμοί των παιδιών των προσφύγων σε πάρα πολλά στρατόπεδα συγκέντρωσης αρχής γενομένης από την Ιδωμένη. Τι μπορούμε λοιπόν να πάρουμε από όλα αυτά που είπαμε? Καταρχάς, είναι σαφές ότι η κυρίαρχη ρητορική για τα σώματα των μεταναστών και των μεταναστριών, αλλά και για κάθε άλλο παθολογικό επικίνδυνο σώμα, αρθρώνεται με τη γλώσσα της ιατρικής, αναπαριστώντας και συγκροτώντας κατ' ουσίαν τα σώματα των μεταναστών και μεταναστριών ως μοιάσματα, ως μοιαρά σώματα, ως ενδυνάμει φορείς επικίνδυνων ασθενειών για το υγιές σώμα της ελληνικής ή ευρωπαϊκής κοινωνίας. Η ρητορική της αντιμετανάστευσης, υπογραμμίζεται, επεκτάθηκε μέσω μιας γλώσσας που ήταν ρητά ιατρική. Και η παράνοια αναφορικά με τους φυλετικούς άλλους ανασυγκροτήθηκε ως μια πολιτική δημόσιας υγείας. Το ξένο ασθενές σώμα παραμένει ένα δυναμικό συγκροτητικό εκτός στο κοινωνικό και πολιτικό οικοδόμημα της χώρας. Και η επιδημιολογική επιτήρηση παρουσιάζεται συχνά ως μια αναγκαιότητα για την εθνική ασφάλεια. Αυτή η σύζευξη, αυτή η ενοποίηση ιατρικής και πολιτικής και του πώς ένα ζήτημα αμυγός πολιτικό γίνεται διαχειρίσιμο με ιατρικούς όρους, προφανώς και δεν συνιστά μια καινοφανή επινόηση των κοινωνιών που ζούμε στις αρχές του 21ου αιώνα. Αντιθέτως, συνιστά ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό των βιοπολιτικών κοινωνιών, που θα λέγαμε ότι είναι μια μακρά ιστορική παράδοση των βιοπολιτικών κοινωνιών απέναντι σε κάθε σώμα που κρίνεται ως παθολογικό. Από το μεγάλο εγκλισμό, το 17ο αιώνα, στις απέναντι μορφές αλλογίας, στην πανολόβλητη πόλη, το 18ο αιώνα, στα μέτρα ενάντια στις επικίνδυνες τάξεις, τον 19ο αιώνα, μέχρι τις ζωές που κρίνθηκαν ως ανάξιες να βιωθούν στα ναζιστικά στρατόπεδα συγκέντρωσης. Στις μέρες μας, αυτή η απόπειρα ελέγχου, κανονικοποίησης και αποκλεισμού όλων αυτών των παθολογικών σωμάτων συνιστά μια συγκροτητική συνθήκη όλο αυτό που ζούμε
Και φυσικά θα πρέπει να πούμε ότι αυτή η ιατρικοποίηση ενός αμυγός πολιτικού ζητήματος, όπως είναι το μεταναστευτικό, και αυτή η μετατόπιση στην ουσία από το πεδίο της πολιτικής στο πεδίο της ιατρικής, τίνει εν τέλει να το αποπολιτικοποιεί και να το παρουσιάζει ως ένα μη πολιτικό, τεχνοκρατικό τύπου ζήτημα που φυσικά απαιτεί και αντίστοιχες λύσεις. Και την ίδια στιγμή, όπως επισημαίνει η Sontag, το να παρομοιάζει κανείς ένα πολιτικό συμβάν ή μια πολιτική κατάσταση με μια νόσο, ισοδυναμεί με το να καταλογίζει ενοχή, να επιβάλλει ποινή. Αυτή η κεντρικότητα του σώματος, που προφανώς, αν ακολουθήσουμε τη φουκωκή αναλυτική, είναι ήδη παρούσα από το 18ο αιώνα με το κομμάτι της ανατομικοπολιτικής του σώματος κλπ., θα λέγαμε ότι εντείνεται ακόμη περισσότερο στις σύγχρονες κοινωνίες, αν αναλογιστούμε πλέον το ότι μιλάμε για βιομετρικά δεδομένα, το ότι έχουν μπει τα βιομετρικά δεδομένα στο παιχνίδι και ότι πλέον γίνεται λόγος για βιομετρικά σύνορα. Αλλά το ίδιο το σώμα πλέον γίνεται ένα κείμενο. Γίνεται μια πηγή πληροφοριών, ο κώδικας της οποίας μπορεί να διαβαστεί από μια μηχανή. Γίνεται μια μηχανή αποθήκευσης πληροφοριών που πρέπει απλώς να σκαναριστεί για να μπορέσει να καταχωρηθεί. Προφανώς το σώμα ως πηγή ταυτοποίησης και αναγνώρισης του υποκειμένου μπορούμε αυτό να το πάμε τουλάχιστον πίσω στο 19ο αιώνα, αν αναλογιστούμε ότι ήδη είχαμε τότε την ανθρωπομετρία, τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων κλπ. Στις μέρες μας όμως αυτό θα λέγαμε ότι πια είναι μια κατάσταση που έχει φτάσει στο αποκορύφωμά της, καθιστώντας το ίδιο το ανθρώπινο σώμα τον απαραίτητο κωδικό πρόσβασης, Montepas κατά τον Deleuze, για κάθε βιώσιμη ταυτότητα στις σύγχρονες κοινωνίες του ελέγχου. Στην ουσία, αν θέλουμε να πούμε μια αφετηρία για τη χρήση πλέον βιομετρικών δεδομένων, τουλάχιστον όσον αφορά το μεταναστευτικό, είναι σίγουρα το 1997 με το Eurodac, το οποίο ξεκινά να λειτουργεί το 2002, που κατ' ουσίαν αυτό που κάνει το Eurodac είναι ότι καταγράφει τα δακτυλικά αποτυπώματα όλων των ανθρώπων που κάνουν έτσι για άσυλο σε μια χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης άνω των 14 ετών. Από το Eurodac και μετά θα λέγαμε ότι μπαίνουμε σε, σε ένα νέο δρόμο, λήψη DNA, η ήριδα όπως βλέπετε και κάτω, ανιχνευτές καρδιακών παλμών, η μέτρηση ηλικίας κλπ. Κλπ. Νομίζω ότι το αποκορύφωμα ήρθε πέρυσι όταν σε 3 στρατόπεδα προσφύγων στην Ιορδανία, εδώ βλέπουμε στο Ζαατάρι, πλέον η πληρωμή των φαγητών που θα αγόραζαν οι πρόσφυγες δεν γινόταν με μετρητά ή με την κάρτα τους, αλλά με σύστημα ταυτοποίησης της ήριδας. Καταλαβαίνουμε πλέον πώς αυτή η χρήση των βιομετρικών δεδομένων διεισδύει σε κάθε διάσταση. Και βέβαια, όταν μιλάμε για βιομετρικά σύνορα, θα πρέπει να έχουμε υπόψη ότι μιλάμε για το κατεξοχήν φορητό σύνορο που φέρεται από κινητά σώματα. Την ίδια ακριβώς στιγμή που αναπτύσσεται για να διαχωρίσει τα σώματα σε διεθνή σύνορα, αεροδρόμια, συνδρομικούς σταθμούς κλπ. Άρα, πλέον το ίδιο το σώμα είναι ένας φορέας ορίων, συνόρων και διχοτομήσεων. Τα σύνορα πλέον δεν αφορούν μόνο τα διεθνή σύνορα ή τα χωρικά ύδατα, αλλά εγγράφονται στο ίδιο το σώμα. Το σώμα είναι το σύνορο καθεαυτό που εγγράφει εντός του, ανάλογα με τα χαρακτηρίστικά του, την επικείμενη συμπερίληψη ή τον επικείμενο αποκλεισμό του. Και αυτή η συμπερίληψη, η ενσωμάτωση, αν θέλετε, ή ο αποκλεισμός, έχει να κάνει με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε σώματος, αλλά και με τις ίδιες τις αναγκαιότητες της καπιταλιστικής κοινωνίας. Όπως επισημαίνουν οι Μετσάντρα και Νίλσον, ο κόσμος έχει γίνει πιο ανοιχτός στις ροές εμπορευμάτων και κεφαλαίου, αλλά περισσότερο κλειστός στην κυκλοφορία των ανθρώπινων σωμάτων. Εν τούτης, υπάρχει ένας τύπος εμπορεύματος που είναι αδιαχώριστος από το ανθρώπινο σώμα, το εμπόρευμα της εργατικής δύναμης. Με δεδομένο λοιπόν ότι το σύνολο εγγράφεται πλέον στο ίδιο το σώμα και στους μετασχηματισμούς του, καταλαβαίνουμε ότι βρισκόμαστε μπροστά σε ένα διαρκή επαναπροσδιορισμό των συνόρων ανάμεσα στα σώματα που ανήκουν στο εντός και στα σώματα που κρίνεται ότι πρέπει να ανήκουν στο καταστατικό εκτός των σύγχρονων δυτικών κοινωνιών. Μία επαναχάραξη δηλαδή των διαχωριστικών γραμμών ανάμεσα σε σώματα κανονικά και σώματα παθολογικά, σε μετανάστες και ντόπιους κλπ. Κλπ. Και ως εκ τούτου μία διάχυση της ίδιας της εξαίρεσης σε όλο το κοινωνικό σώμα, θυμίζοντάς μας στην ουσία μία ταινία του Μόμπιους, που δεν έχει ούτε εντός ούτε εκτός. Και αν τουλάχιστον εμένα πάντα μου έρχεται αυτό στο μυαλό, πώς είναι δυνατόν περίπου έναν αιώνα μετά την έκδοση του βιβλίου των Άλφρεντ Χόχε και Καρλ Μπίντινγκ, η εξουσιοδότηση αφανισμού της ζωής που είναι ανάγκη να βιωθεί, μιλάμε για το Ευαγγέλιο στην ουσία των ναζιστικών εγκλημάτων, που εκδίδεται το 1920, πώς είναι δυνατόν έναν αιώνα μετά να βιώνουμε αντίστοιχες διχοτομήσεις ανάμεσα σε σώματα που κρίνονται ότι έχουν σημασία και σώματα που κρίνονται ότι δεν έχουν σημασία. Νομίζω η λέξη που αναδεικνύεται είναι φυσικά ο ρατσισμός.
Αν ακολουθήσουμε την ανάλυση του Μισελ Φουκώ, που νομίζω ότι είναι εξαιρετική σε αυτό το κομμάτι, κατ' ουσίαν ο ρατσισμός είναι ο δρόμος, η οδός, μέσω της οποίας το παλαιό κυριαρχικό δικαίωμα ζωής και θανάτου του ηγεμόνα υπησέρχεται στο πειθαρχικό ρυθμιστικό περιβάλλον της βιοπολιτικής εξουσίας. Και αυτό γίνεται μέσω δύο τρόπων. Καταρχάς, μέσω της χάραξης αυτών των διαχωριστικών γραμμών που μόλις είδαμε, στο βιολογικό και κατ' επέκταση στο κοινωνικό συνεχές. Σώματα με σημασία, σώματα χωρίς σημασία, σώματα κανονικά, σώματα παθολογικά. Και σε δεύτερο επίπεδο, το γεγονός ότι η ευζοία των πρώτων συνεπάγεται τη θανάτωση στην ουσία των σωμάτων που κρίνονται ως σώματα χωρίς σημασία. Αν μάλιστα αναλογιστούμε ότι ο θάνατος δεν είναι μία μονοσήμαντη έννοια, δεν είναι δηλαδή μόνο η άμεση δολοφονία, όπως στην περίπτωση του Αλάν Κούρντι, αλλά είναι και η έκθεση σε θανάσιμο κίνδυνο, ο πολιτικός θάνατος, ο εξωστρακισμός, η απόρριψη, τότε κατανοούμε ότι η κυρίαρχη ρητορική αντιμετώπιση και διαχείριση όλων αυτών των σωμάτων, των παθολογικών, των επικίνδυνων, των νεαρών, δεν είναι η εξαίρεση, αλλά είναι μια συγκροτητική συνθήκη της κανονικότητας των βιοπολιτικών κοινωνιών. Με επίκεντρο το ίδιο το ανθρώπινο σώμα, που μας φέρνει στο νου αυτό που λέει ο Φουκώ, ότι τελικά το ίδιο μας το σώμα είναι μια επιφάνεια εγγραφής συμβάντων. Και αυτό που στην ουσία εκεί που θα πρέπει να εστιάσουμε είναι στο σημείο όπου το σώμα και η ιστορία συναρθρώνονται, να δούμε δηλαδή το κατάστητο από τα αποτυπώματα της ιστορίας σώμα. Εν κατακλείδη, για να μην σας κουράσω πολύ, με επίκεντρο το σώμα νομίζω βλέπουμε μια βιοπολιτική που μετατρέπεται σε θάνατο πολιτική για τα σώματα που ονομάζονται ότι δεν έχουν σημασία, για μετανάστες και μετανάστρες, για πολλές άλλες κοινωνικές ομάδες, που όπως στην περίπτωση του Αλάν Κούρντι και πολλών άλλων των 368 νεκρών της Λαμπεντούζα, μετατρέπονται σε σώματα χωρίς σημασία, μετατρέπονται σε πτώματα χωρίς θάνατο, σε μη ανθρώπους, τον οποίο η αποβίωση υποτιμάται τελικά σε ένα ζήτημα της αλυσίδας της παραγωγής. Μέσω αυτού η κατάσταση εξαίρεσης εν τέλει διαχέεται, επιβάλλεται και εδραιώνεται διαμέσου και επί των ίδιων των σωμάτων στο πλαίσιο των κυρίαρχων σχέσεων εξουσίας. Και αν ψάχνουμε μια απάντηση, νομίζω ότι μπροστά σε αυτή την κατάσταση, την τόσο απελπιστική όμως που, όπως έγραφε ο Μάρξ στον Ρούγκε το Μάιο του 1843, δεν μπορεί παρά να μας γεμίσει ελπίδα, η απάντηση έρχεται και πάλι μέσα από τα λόγια του Φουκώ. Αν όμως δεχτούμε ότι η εξουσία σε μια κοινωνία συμπίπτει με το σύνολο των σχέσεων δύναμης που υπάρχουν, τότε είναι προφανές, αν θέλετε, ότι υπάρχουν τόσες αντιστάσεις, όσες και εξουσίες. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Λέγκα για την πρώτη ομιλία. Θα θέλατε οι υπόλοιπες συζήτητριες να κάνετε κάποιο σύντομο σχόλιο σχετικά με την πρώτη σύγκριση. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε τα σχόλια κατά μία μέσα από τη δική μας ανακοίνωση και μετά να γίνει η κουβέντα. Δεν συμφωνείτε σε αυτό, για να μην το σπάσουμε. Λοιπόν, Βάσια, μου έκανες πάρα πολύ εύκολη την αρχή της ομιλίας μου. Bodies that matter είναι σώματα που έχουν σημασία, αλλά είναι και σώματα που έχουν ύλη. Αλλά πριν το εξηγήσω αυτό περισσότερο, και διάλεξα επίτηδες σε αυτή τη σειρά, θέλω να ευχαριστήσω τα παιδιά από την Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου. Μας κάνουν στην ακαδημαϊκή κοινότητα περήφανους, είναι πολύ ψηλό το επίπεδο, και αυτό έχει σχέση με τον τρόπο που θα τελειώσω αυτή την ομιλία. Με ενδιαφέρει το πώς γίνεται η εικόνα που έχουμε για το σώμα μας και που συνδέεται με την ιστορία και τον ασκησισμό μας, όπως και με τις αισθήσεις μας, να συνδέεται με ένα αφηρημένο σχήμα του σώματος που αφορά το ανθρώπινο είδος γενικά, αυτό που βλέπουμε σε βιβλία βιολογίας και ανατομικής. Από πού δηλαδή η δυσκολία να ανασυγκροτήσουμε κομματιασμένες αναπαραστάσεις και να τις φέρουμε στα ίσα αυτό που εμείς ήδη προνοητικά καταλαβαίνουμε. Το σώμα είναι πεδίο μάχης και θα παρατηρήσετε ότι τα δεδοχικά μέρη στα οποία θα αναφερθώ έχουν μεγάλη σχέση με το πώς διάρθρωσε η Βάσια το λόγο της, και θα δούμε πώς θα συνεχιστεί μετά με τη φέρνηση.
Θεέ και με τη Δήμητρα. Λοιπόν, το σώμα είναι πεδίο μάχης από την αρχή, ανάμεσα στη φύση και στο πολιτισμό. Η φύση έχει τα ένστικτα, τις βιολογικές δυνάμεις, ο πολιτισμός έχει κανονιστικά συστήματα και εδώ μας ενδιαφέρει κυρίως ο διεισμός, οι διεισμοί, στο φύλλο άρα και φύλλη και ό,τι άλλο είναι εξοκόβεται, στο σώμα ένα κανονιστικό σχήμα που είναι περισσότερο αυτό που βλέπουμε στο εκάστοτε βιβλίο όπου αναγράφεται το σώμα. Τώρα είναι το βιβλίο της ανατομικής και της βιολογίας. Καθώς το σώμα είναι ταυτόχρονα ύλη και μέσο, καθώς το nature και culture που είναι στην πραγματικότητα μια συνέχεια γράφεται με μια παύλα στη μέση, nature, παύλα, culture, αυτή, θα υποστηρίξω ότι αυτή ακριβώς η παύλα, και θα εξηγήσω γιατί, αυτή ακριβώς η παύλα είναι το σημείο από το οποίο εισέρχεται, παρεμβαίνει η εξουσία και επιβάλλει τις δικές της απόψεις για το πώς πρέπει να νιώθουμε τα σώματά μας. Η παγίδα είναι πολύ έξυπνα στημένη μέσα από το λόγο, μέσα από τη γλώσσα. Μπαίνουμε στον πολιτισμό με τη γλώσσα. Το εισιτήριο για να μπούμε είναι πάρα πολύ εύκολο και φτηνό. Το παίρνουν όλοι με την ανατροφή. Λίγοι ξελασκάρουν. Η ποινή που επιβάλλεται για αυτούς που θέλουν μετά να βγουν είναι πάρα πολύ βαριά. Το είπε και η Δήμητρα, είναι ο εξαφανισμός, είναι ο υποβιβασμός, ο εξωστρακισμός και πολλές φορές και ο ίδιος ο θάνατος. Ακολουθώντας, όπως είπα, την προηγούμενη ομιλία, θα προσπαθήσω να βάλω πώς διαμορφώθηκε αυτό το, να δω πώς διαμορφώθηκε αυτό το κανονιστικό μοντέλο, το ψυχαναλυτικό, επειδή είμαι ψυχαναλύτρια, το φεμινιστικό, επειδή είμαι φεμινίστρια, δηλαδή φεμινίστρια δεν εννοώ με τον γενικό, αλλά με την έννοια της πράξης. Μετά με την ανθρωπολογία, επειδή δεν είμαι ανθρωπολόγος, και αυτό επίσης έχει σημασία, και τελικά μέσα από το σχέδιο, το σχήμα που προτείνει ο Ντελέζ, επειδή μελετάμε πάρα πολύ Ντελέζ και όλοι όσοι θέλουν να έρθουν είναι ευπρόσδεκτοι. Λοιπόν, αρχίζουμε με το φρουιντικό μοντέλο. Ή μάλλον, να πω ότι τη βρήκε ο Φρόιντ μέχρι το 18ο αιώνα το σώμα είναι τελείως αποκλεισμένο, εκτός από μερικές εξαιρέσεις, είναι υποβεβασμένο, επικρατεί ο νους, καρτεσιανό κόγκιτο, το σώμα είναι μια φυλακή που κρύβονται όλα τα πράγματα που δεν μπορούν να έχουν να αποκαλυφθούν στο φως. Ο Φρόιντ το αλλάζει, αυτό είναι αλήθεια. Ο Φρόιντ στηρίζεται σε ένα αφήγημα που έχουν αλλάξει ήδη ο Δαρβίνος, που θεωρεί τον εγκέφαλο σαν μια απλή εξελικτική μορφή του ίδιου του σώματος, και ο Νίτσε. Ο Νίτσε για μένα, και είναι βάση αυτή στο επιχείρημά μου, βάζει τις βάσεις για ό,τι σήμερα λέμε έφυλο, ενσώματο, ό,τι λέμε φιλή, φύλο, και θα το εξηγήσω αυτό σε λίγο. Αλλά θέλω να κρατήσουμε δύο πράγματα από τον Νίτσε που είναι λίγο αφηγηματικά, γι' αυτό θα τα πω γιατί θα μείνει πολύ πιο εύκολα από μια θεωρία. Η φιλοσοφία δεν μπορεί να είναι μια συνομιλία ασωμάτων κεφαλών. Μπέσει, αυτό μου θυμίζει Talking Heads. Αυτά λένε και οι Talking Heads. Νίτσε, για τον Νίτσε μιλάνε με έναν τρόπο. Από την άλλη μεριά, το δεύτερο, η αναζήτηση της αλήθειας, λέει ο Νίτσε, δεν μπορεί να γίνει από ένα γυμνό οφθαλμό που σαν περισκόπιο γυρνάει και ψάχνει να βρει. Αυτό μου θυμίζει, Δήμητρα, το πανόπτικο του Φουκώ. Και το βλέπουμε αυτό, εμείς που έχουμε κάνει ιατρική, το βλέπουμε να επιβεβαιώνεται σήμερα. Γιατί ξέρουμε ότι ο οφθαλμός, πρώτα-πρώτα ο οπτικός ιστός είναι πολύ κοντά στο δέρμα φυλογονικά, αλλά και συγκροτησιακά ο οφθαλμός κυρίως στηρίζεται στην ιδιοδεκτική αισθητικότητα, δηλαδή σε πληροφορίες που τα μέρη του σώματος ανταλλάζουν μεταξύ τους χωρίς να χρειάζονται να το περάσουν από το φυλό που είναι η έδρα της υψηλότερης νόησης.
Ας μπούμε όμως κατευθείαν στο φρεουδικό μοντέλο. Η πρώτη περίοδος του Φρόιντ, η ηλιστική, αγαπητέ Αλέξη, είναι που τελειώνει το 1912 με το 3 δοκίμια για την ανθρώπινη σεξουαλικότητα, είναι σαφώς ηλιστική. Δηλαδή, ο Φρόιντ περιγράφει και αναγνωρίζει ότι η υποταγή του σώματος είναι τίμημα για τον πολιτισμό, ένα δάνειο από τον Νίτσε Απολώνιο απέναντι στο Διονυσιακό. Στο πολιτισμό σαν πηγή δυστυχίες περιγράφει τη δυσφορία της καθημερινής ζωής σαν συρρήκνωση και καταναγκαστική σιωπή των σωμάτων. Ο Νίτσε το φτιάχνει πάλι το natural culture, αλλά αφήνει την παύλα στη μέση. Να σας αναφέρω ένα σωρό στοιχεία, το διμερές φύλλο, το τέλειο το σώμα της υψηλής αισθητικής απόλαυσης. Αυτό όμως που θέλω να προσέξουμε είναι στον όψιμο Φρόιντ, σε αυτό που λέμε μεταψυχολογία, ξεθοριάζει η υλική υπόσταση των σωμάτων και αυτό ολοκληρώνεται με ένα κείμενο βασικό και στην ψυχιατρική και στην ψυχαναλυτική εκπαίδευση, που είναι ένα έργο της κόρης του Φρόιντ, της Άννα Φρόιντ, που ονομάζεται «Το εγώ και οι μηχανισμοί εμείνης του εγώ», όπου πια όλο το σώμα εκχωρείται σε μια διαδικασία που λέγεται εξιδανίκευση, που φτιάχνει τα πάντα, τον πολιτισμό, την ιδεολογία, την κοινωνία, τα φτιάχνει όλα με το σώμα, το οποίο έχει σχεδόν πετάξει σαν μπάζα. Δηλαδή, όταν δούμε τα οικοδομήματα της σκέψης, δεν αναγνωρίζουμε, έχει κρυφτεί πάρα πολύ καλά το υλικό, η πέτρα, το τσιμέντο που έχει χορηγηθεί από το σώμα. Είναι ένα τερτύπι αυτό του πολιτισμού και φοβάμαι και της ψυχανάλυσης. Ο Φρόιντ δεν αντιδρά καθόλου. Μάντα η Μέλανι Κλάιν, μια άλλη πλευρά πιο σωματική, που βάζει το αρνητικό στην ψυχανάλυση, βάζει, πολεμάει το φαλό, πολεμάει το ειδιπόδιο. Μάταια αντιδρά, γιατί ο Φρόιντ, σαν ισχυρός πατήρ, επιλέγει την κόρη, εδριώνοντας το γνωστό πατριαρχικό μοντέλο. Θα περάσω πολύ γρήγορα από τη φαινομενολογία. Όταν θέλουμε θα τα κουβεντιάσουμε με τα κορίτσια και στη συζήτηση. Η φαινομενολογία έχει τη βιωμένη εμπειρία. Το σώμα είναι ο απόλυτος ορίζον για να στραφούμε στον κόσμο. Δεν μπορεί να υπάρξει τίποτα αν δεν εγγραφεί στο σώμα. Και θα σταθώ λίγο περισσότερο στο ανθρωπολογικό μοντέλο, γιατί το ανθρωπολογικό μοντέλο για πρώτη φορά φαρδένει λίγο, πλαταίνει λίγο το στενό σωματικό πρότυπο. Όμως, πολύ πριν από το Φουκώ, χρησιμοποιεί τον όρο τεχνικές του σώματος. Το σώμα περπατάει, επικοινωνεί με χειρονομίες, τρέφεται, μιλάει, αλλά αυτές τις λειτουργίες τις έχει ήδη σωματοποιήσει, τις έχει σωματικές, τις έχει έξω από ένα αναπτυξιακό κύκλο του σώματος, σαν αυτό που συναντάμε στον Πιαζέ, Φερρυπίν. Προσέξτε. Πώς πετυχαίνει αυτό το μοντέλο, πώς μπαίνει δηλαδή ένα νέο μοντέλο για τα σώματα από αυτό που ξέρουμε στο δυτικό πολιτισμό. Γιατί όλες αυτές οι γνώσεις μας έρχονται με πρωτόγονους και αρχαϊκούς πολιτισμούς. Γίνεται γιατί τα σώματα τίθενται εν σειρά. Για πρώτη φορά σπάει μέσα στη σκέψη αυτό το κατακόρυφο μοντέλο. Εγώ έχω ένα σώμα και έχω ένα κεφάλι που σκέφτεται και είμαι μόνη μου. Όταν σκέφτομαι δεν μπορώ να έχω καμιά επικοινωνία, καμιά υποκειμενικότητα. Σε αυτό το μοντέλο, το πρώιμο, προ των εξουσιαστικών δομών, τα σώματα είναι σειρά, είναι σπαραλήλο, η ίδια η γη, το είπες πολύ ωραία, συνεχίζεται και σχεδιάζεται στο σώμα, συμμετέχουν νεκροί, ζωντανοί, μέλλοντες, επερχόμενοι και μπαίνει και η φαντασία του αυτού που πρόκειται να γίνει μέσα στη συγκρότηση του ίδιου του σώματος που είναι τώρα. Καθώς προχωράει και οργανώνεται ο πολιτισμός και η κεντρική εξουσία, αδυνατίζει η έννοια του σώματος και κυρίως ένα είναι αυτό που παίζει σαν καλό χαρτί η εξουσία, ότι το πνεύμα στερείται την πνευματική του υπόσταση, θα το δούμε σε λίγο στον Ντελέζ, και έτσι αναγκάζεται
ερήμη, ελλείψη πνεύματος, πια το σώμα, να στραφεί και να το ζητήσει σε μια ετερονομία, σε μια μεταφυσική, σε ένα θεό, σε ένα πολιτιστικό πρότυπο, σε ένα μύθο, οπουδήποτε. Το σώμα χάνει το εσωτερικό του μυστικό και πειθαρχείται σε στάσεις και αναρτήσεις που υποδηλώνουν μια άλλη μυστική σύνδεση με κάτι εξωτερικό. Το επιχείρημά μου είναι ότι αυτή η, καθώς εξελίσσεται όπως πολιτισμός και εξουσία γίνεται πολύ πιο κεντρική, αυτός ο διεισμός, αυτό που καταργείται σαν διεισμός ψυχής και που καταργείται σαν ενότητα ψυχής και σώματος, συμβαδίζει με τη γραφή. Ισχυροί πολιτισμοί που ανακαλύπτουν τη γραφή, όπως ο Αιγυπτιακός και ο Κινέζικος, διοχετεύουν τη γνώση μέσω του Πλάτωνα και στο δεσπόζο μοντέλο της δυτικής πια μεταφυσικής, και αφήνω για τη συζήτηση, αν θέλετε να το δείξουμε αυτό πιο καθαρά για όποιον ενδιαφέρεται, ένα παράδειγμα πολύ χαρακτηριστικό από το συμπόσιο του Πλάτωνος. Στο Μεσαίωνα οι εγγραφές στο σώμα καλύπτονται με ένα μαύρο τρίχινο ράσο. Το πνεύμα είναι απαγορευτικό για τη σεξουαλικότητα και το πολύ η απαγόρευση να έρεται σε μια, ή να ενισχύεται σε μια μικρή ομάδα ασκητών, διανοουμένων ή οτιδήποτε άλλο, ενώ στο προηγούμενο αυτού, σε ένα πιο λιγότερο οργανωμένο και χωρίς σαφή σύνορα, αυτό είναι το περισσότερο σημαντικό, χωρίς σαφή σύνορα, σε μια πιο διάχυτη πολιτιστική οργάνωση, μια μικρή κάστα στερείται τη σεξουαλική υπόσταση και το σώμα, η σαμάνη, η γκουρού, αλλά αυτό γίνεται σαν δώρο προς την υπόλοιπη κοινότητα για να μην μείνουν άνθρωποι χωρίς σώμα, να μην μείνουν σαν σώματα χωρίς όργανα. Να μπορούν δηλαδή να, μέσα από αυτή την πνευματικότητα να βρουν την πνευματικότητα του σώματος. Θα έρθω στο Ντελέζ, γιατί έχει συνέχεια με το πρότυπο αυτό που σας περιέγραψα πίσω, το ανθρωπολογικό, ή μάλλον πριν από αυτό θα δώσω μια φράση για τη σημασία της επιστημονικότητας που αναδύεται με τον Καρτέσιο βέβαια, και όπου το σώμα γίνεται ένα απλό αντικείμενο παρατήρηση του νου. Προσέξτε όμως, αυτό θέλω να το προσέξετε, δεν γίνεται ένα απλό αντικείμενο, γίνεται το πιο πολύτιμο, το πιο ακριβό, και ακριβό κυριολεκτικά το λέω και με τους νόμους της αγοράς, το πιο ακριβό αντικείμενο του νου. Μπορούμε να το κόψουμε, να το ράψουμε, επαναλαμβάνω και ενισχύω αυτά που ελέγχθησαν πριν. Ο Ντελέζ το σταματάει όλο αυτό και βάζει μια νέα έννοια για το σώμα, που είναι και πιο αρχαία κατά τη γνώμη μου. Νόημα, σκέψεις, ιδεολογία εγγράφονται πρώτα στο σώμα, και το σώμα με τις επιθυμίες και ορμές του δίνει την ισχύ για τη γένεση της σκέψης και της ψυχής και ελέγχει όλη την γάμα, όλο το εύρος, από τα βάθη που είναι το υποσυνείδητο, από τα σκοτεινά βάθη που είναι τα φαντάσματα, μέχρι τα ύψη που είναι τα πρότυπα, που είναι τα ιδανικά πρότυπα, που είναι ο πολιτισμός, η ιδεολογία, η φιλοσοφία, όλα αυτά τα ελέγχει το σώμα, είτε από τη μία μεριά είτε προς την άλλη. Η εξαίρεση, η τέχνη, γιατί η τέχνη παίζει σε όλη την γάμα, από πάνω μέχρι κάτω. Θα δούμε τι θα μας πει η Φέη σε λίγο. Η λίμπιντο λοιπόν, η επιθυμία, μορφοποιεί και συγκροτεί το σώμα και δίνει την ενέργεια για όλες τις υπόλοιπες παραγωγές, για όλες τις παραγωγές του πνεύματος. Αυτή τη σύσταση ο Ντελέζ την κάνει σε συνάρτηση και κάτι που το ακούσαμε και λίγο πριν, δηλαδή αναιρεί την έμφαση, την έννοια ενός σώματος. Εγώ είμαι εδώ καθισμένη, έχω ένα σώμα, έχω ένα νου, μιλάω, εσείς επίσης έχετε το σώματά σας. Ο Ντελέζ αυτό το αναιρεί, όχι πια ένα σώμα, αλλά σώματα στον πληθυντικό, σώματα εν σειρά. Εμείς οι τέσσερις ομιλήτριες και οι παρουσιάστριά μας, εσείς από κάτω που ακούτε, που αργότερα θα γίνουμε ένα, σώματα στον πληθυντικό. Αυτό είναι το νομαδικό σώμα που συνεχώς επιχειρεί να διαπεράσει κάθε υλική, κάθε οργανική
κάθε γνωσιακή ή σημειωτική έννοια. Στην πραγματικότητα, τι γίνεται? Η φιλοσοφία του νου συγχωνεύεται με μια ενσώματη μεθοδολογία, θα έλεγα στους φίλους μου, τους αναλυτικούς όπως ο Παντελής, παραδείγματος χάρη. Τι κρατάμε από αυτό το μοντέλο? Το σώμα είναι σε μια μεταφορά, σε μια κίνηση ανάμεσα σε ένα ιδανικό εικονικό σώμα που υπάρχει στα ύψη, στο κύλισμα του χρόνου και στο κύλισμα του κόσμου, γιατί θα μπει το θέμα του κόσμου τώρα αμέσως σε λίγο, και σε ένα γεγονικό, υλικό, πραγματικό σώμα, αυτό το οποίο τώρα κατέχω και μιλάω, και ανάμεσα στα δύο αυτά υπάρχει συνεχώς επικοινωνία και μεταβολή. Το σώμα έχει το δικό του πνεύμα. Δεν ξέρω αν είναι και φοιτητές από τη δική μας σχολή, την ιατρική εδώ πέρα, αλλά να θυμίσω ότι τις λάρβες, ή μάλλον να δώσω το παράδειγμα, όποιος θέλει να τον γκουγκλάρει, το παράδειγμα της Escherichia coli, που είναι ένα μικρόβιο που ποτέ δεν το έχουμε δει σε μια συγκεκριμένη μορφή. Το βλέπουμε συνεχώς να μεταβάλλεται. Το λέω έτσι για να ευλογήσω και την ιατρική σχολή. Τι πετυχαίνει κατά τη γνώμη μου ο Ντελέζ? Αυτό το σώμα που μας δίνει, το ομαδικό σώμα, με ενσωματωμένη την υλικότητα του πνεύματος, επιστρέφει θριαμβευτικά στην καθημερινή ζωή σαν ένα σώμα που διασπά τη στατικότητα. Δεν υπάρχει ένα σώμα ακίνητο, σταθερό σαν εικόνα βιβλίου. Τα σώματα κινούνται, ακόμα και τώρα. Κάνουμε κάποιες κινήσεις, αλλάζουμε διαθέσεις, αλλάζουμε την προσοχή μας. Ένα σώμα λοιπόν είναι πάντα σε κίνηση και εξέλιξη. Είναι το σώμα ενός μαχητή, ενός αθλητή, ενός στρατιώτη, εργάτη, ανάπηρου, εθισμένου σε ουσίες. Όλα αυτά τα σώματα είναι σε συνεχή αλληλοεπίδραση από τη μια μεριά με το εσωτερικό σχέδιο και από την άλλη με τα γειτονικά σώματα. Δεν έχω καλύτερα παράδειγμα να δώσω από τη δική μου ζωή, από το σώμα του διαδηλωτή στις διαδηλώσεις. Δεν φτιάχνουμε ένα σχέδιο δράσης, αλλά το σώμα μας έβρισκε το τι θα γίνει μετά, ξέροντας που ήταν οι σύντροφοί μας, ξέροντας που ήταν τα σώματα των αστυνομικών. Δηλαδή δεν σκεφτόμαστε, σωματοποιούσαμε. Αυτό είναι ένα σώμα που συνεχώς μεταβαίνει από τη μία άκρη στην άλλη. Και το κλασικό ντελεζιανό παράδειγμα, ο μίμος. Ο μίμος στερείται το δικό του σώμα για να μπορεί να παίξει τα σώματα όλων των άλλων. Αφήνει το υποκείμενό του, αφήνει το υποκειμενικό του σώμα. Γιατί ταυτόχρονα κάνει χώρο και κερδίζει τα σώματα όλων των άλλων, των συντρόφων, της ομάδας, της φυλής, των οποιονδήποτε μπορούν να έρθουν και να διεκδικήσουν αυτή τη θέση. Θα προχωρήσω τώρα προς το τέλος και θα δώσω μια αναφορά πρώτα σε αυτό που λέμε σώμα-μηχανή. Γιατί με ενδιαφέρει πάρα πολύ, εκεί θέλω να καταλήξω, παιδιά, σε αυτή την ομιλία. Θέλω να καταλήξω στο τι γίνεται τώρα. Με ενδιαφέρει το τι να κάνουμε. Δεν αναφέρουμε στο Λένιν, θα έπρεπε να αναφερθώ, αλλά με ενδιαφέρει το τι να κάνουμε. Μπορούμε να κάνουμε κάτι, μπορούμε να... Ακούστηκαν διάφορες προτάσεις ήδη. Έχουμε λοιπόν ένα σώμα-μηχανή. Η επιστήμη θριαμβεύει, τεχνητός νεφρός, τεχνητός πνεύμων, μεταμοσχέσεις γενετικού συστήματος, οργάνων, μελών, νομίζω και η ΦΕΗ είχαμε μιλήσει γι' αυτό. Και δέστε τώρα ότι μόλις ξελασκάραμε λίγο από την ψυχολογία και την ψυχιατρική, η ιατρική επιστρέφει θριαμβευτικά και μπαίνει από άλλη πόρτα. Και μάλιστα σε συνεργασία με τον πιο ακραίο καπιταλισμό αυτή τη φορά, όχι με υπόγειο, όπως γινόταν με την πατριαρχία και την ψυχανάλυση. Μετά από όλα αυτά τα σώματα των υποκειμένων που αναφέραμε, μπαίνουμε τώρα σε μια μετα-human ή non-human εποχή και αναδύεται το υπέροχο βιβλίο της Donna Haraway, που την είχαμε πέρσι εδώ, το Cyborg Manifesto, όπου πια το Cyborg Manifesto είναι κάτι μεταξύ πραγματικότητος και επιστημονικής φαντασίας,
Είναι μια υλικοσημειωτική μεταφορά, όπου από τη μια μεριά, ευχαριστώ, από τη μια μεριά η Donna Haraway είναι σαφώς εναντίον της πλουσιοκρατίας, εναντίον της πατριαρχίας, και από την άλλη μεριά μας προτείνει ένα ασαφές σώμα. Και εμένα δεν μου φέρει την καλύτερη επιλογή μεταξύ άνθρωπος ζώο, άνθρωπος μηχανή ή σώμα υποταγμένο στην εξουσία. Η δασκάλα, η σεβαστή δασκάλα όλων μας, η Λούση Λιγκαρέ, το είχε προβλέψει όλο αυτό πάρα πολλά χρόνια πριν. Είχε μιλήσει για το πόσο η γλώσσα είναι, στη γλώσσα είναι καλά κρυμμένη η πατριαρχία, αλλά είχε μιλήσει κυρίως για το ότι η υλικότητα των σωμάτων συγκροτείται και συμπληρώνεται από το φαντασιακό. Σίγουρα το σώμα μας το φτιάχνουμε και το εμπλουτίζουμε μέσα από τη φαντασία μας. Δεν μπόρεσε όμως να προβλέψει ότι πρέπει να προβλέψουμε δεν μπορούσαμε να προβλέψει ότι πρέπει να πληρώσουμε ένα τέτοιο τίμημα για να αποκτήσουμε την υλικότητα και την εξωτικότητα των σωμάτων. Δηλαδή ένα σώμα όχι πια ενοποιημένο, αλλά μια τοξονομία επιμέρους μερών. Θα τελειώσω με αυτό που εγώ σκέφτομαι και προτείνω και στους δικούς μου εποπτευόμενους και στους φίλους μου και εδώ μπροστά σε εσάς. Μοιάζομαι για ένα σώμα, πρέπει να έχουμε ένα σώμα στο οποίο θα μπορούμε να εγγράψουμε αυτά που διαθέτουμε, προσφέρουμε, αυτά που αναρτώμε σαν ωραιότητα, σαν αισθητική απόλαυση, αυτά που ονειρευόμαστε. Πού πρέπει να στραφούμε σήμερα? Πώς δηλαδή θα μπουν τα σώματα εν σειρά, θα θυσιάσουμε για λίγο το δικό μας σώμα για να αποκτήσουμε την ενότητα με τα άλλα σώματα γύρω μας? Μέχρι τώρα, κακά τα ψέματα, αυτό γινόταν μέσα από τη γυναικεία θέση. Ακόμα και στο Deleuze, Becoming Woman είναι η αρχή για τη γνώση ανδρών και γυναικών. Γινόταν μέσα από τη γυναικεία θέση. Γιατί? Αυτό τώρα το μαθαίνουμε από την ψυχανάλυση και από τον τρόπο που εξελίσσεται σήμερα η ψυχανάλυση, από αυτό που λέγαμε ριζοσπαστική ψυχανάλυση. Η γυναικεία θέση είναι θέση μειωμένης ισχύος, αλλά είναι και θέση και μειωμένης υποταγής. Και έτσι πίσω του συστοιχίζονται όλα τα σημαίνοντα που είναι μειωμένης ισχύος και μειωμένης υποταγής, δηλαδή οι πάντες. Η queer, η διαφιλική, η περιθωριακή, οι εξωστρακισμένοι, οι νομάδες, οι πρόσφυγες, οι πάντες συστοιχίζονται κάθε τι που αφορά το φύλο, κάθε τι που αφορά τη φυλή, μπαίνουν γύρω πίσω από τη γυναικεία θέση καταρχήν. Επομένως, πρέπει να κρατήσουμε τη γυναικεία θέση. Θα μπορεί αυτό να γίνει σε ένα αφηγηματικό μοντέλο? Σήμερα στη ριζοσπαστική ψυχανάλυση σαφώς αλλάζουμε, σαφώς δεν ευνοούμε πια το φαλό σαν κύριο σημαίνον, γιατί ο φαλός έχει αποδειχθεί ότι εξαιρεί στην αρχή το μισό πληθυσμό της γης, δηλαδή τις γυναίκες, και μετά συνέχεια υποδιπλασιάζεται, αυτό λέει ο Λακάν, μέχρι που στο τέλος μένει μόνος του με τον εαυτό του και το όνομα του πατρός απέναντί του. Και τι σημαίνει μένει μόνος του? Δεν μπορεί να κάνει νέες παραγωγές. Δεν προχωράει η επιθυμία και δεν προχωράει και ο κόσμος γύρω του. Αναγκάζεται να γυρίσει πίσω να βρει το γυναικείο του κομμάτι, όχι ακριβώς με τη γυναίκα σαν ουσιοκρατία, τη γυναικεία θέση. Τη γυναικεία θέση σαν θέση μειωμένης υποταγής στην εκκλησία. Λοιπόν. Αυτά περίπου ήθελα να σας πω, ότι αντί για το φαλό μπορεί να υπάρχει ή ένα άλλο τελικό πρότυπο που είναι η υπερατότητα, είναι η συνεχής εναλλαγή ζωής και θανάτου, που είναι κάτι υλικό και συνδέει ανθρώπους, ζώα, πράγματα, αφορά όλους η υπερατότητα, θα τα πει και σήμερα το απόγευμα ο Χάρμαν στο keynote, και που λέμε πάνω σε αυτό ότι αφού είμαστε ίσοι απέναντι στο θάνατο, γιατί να μην είμαστε και ίσοι απέναντι στη ζωή.
Αγαπημένοι μου φίλοι, θα έχουμε εγγόνια ή δυσέγγωνα χωρίς φίλο και με σώματα τερατώδη ή εξειδενικευμένα και σε ανύπαρκτες οικογένειες χωρίς πατέρα, γιατί χωρίς μητέρα δεν γίνεται. Έχουμε όμως γονείς και προγόνους με έφυλο και οικείο σώμα και αυτό που μεταφέρεται διαγενειακά και υποσυνείδητα χρειάζεται να διασχίσει πολλές γενιές για να εγγράψει το νόημά του. Και αυτό το νόημα δεν μπορεί παρά να είναι ένα άνοιγμα στον άλλον, γιατί πάντα οι άλλοι επικυρώνουν και το φύλο και το σώμα και αυτοί μας βάζουν στο χορό των εναλλακτικών μορφοποιήσεων και μας μαθαίνουν για ποιο λόγο χρειάζεται να αντισταθούμε στη χρησιμοποίηση των σωμάτων από την εξουσία. Το σώμα μας ανέκαθεν και αΐ το δημιουργούν οι άλλοι. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Κολύρη για την πολύ ωραία της ομιλία. Θα συνεχίσουμε με την κυρία Φεϊζίκα, που θα μας μιλήσει για την προσθετική τέχνη. Και στο τέλος, όσοι ενδιαφέρονται, μπορούν να κάνουν ερωτήσεις. Λοιπόν, καλημέρα και από μένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω και εγώ τους διοργανωτές που με κάλεσαν και αισθάνομαι περήφανη ως μέλος της κοινότητας της Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών που φιλοξενούμε αυτό το τόσο ενδιαφέρον και επιτυχές από ό,τι βλέπουμε. Όχι φαινόμενο, συνέδριο και φαινόμενο. Επίσης, θα ήθελα να αφιερώσω την ομιλία μου σήμερα και στη μνήμη της φίλης μου και συναδέλφου Δάφνης Βουδούρη, που πέθανε χτες βράδυ. Για όσους την ξέρανε ή δεν την ξέρανε, ήταν καθηγήτρια, νομικός και καθηγήτρια στο Πάντιο, διευθύντρια του προγράμματος μεταπτυχιακών σπουδών πολιτισμική διαχείριση και είχε συμβάλει με πολλούς τρόπους στην διαχείριση, τέλος πάντων, του πολιτισμού στον τόπο μας. Για όσους την ξέρανε και ενδιαφέρονται, η κηδεία θα είναι την Τρίτη στις 2 το μεσημέρι στο πρώτο νεκροταφείο. Λοιπόν, η ομιλία μου, όπως βλέπετε, έχει αυτό τον τίτλο. Όρος προσθετική αναφέρεται στις προσθέσεις, τα τεχνικά μέλη ή μέρη που μπορεί κανείς να προσαρτήσει στο σώμα του, συνήθως για να αντισταθμίσει ή να αποκαταστήσει ένα ελάττωμα, μια έλλειψη, μια ανεπάρκεια, λόγου χάρη την έλλειψη ενός άκρου. Η προσθετική ως τέχνη αναπτύχθηκε κυρίως ως ιατρική πρακτική ανάλογα με τις ανάγκες και τα μέσα της κάθε εποχής. Τον 16ο αιώνα, για παράδειγμα, η συχνή αφαίρεση της μύτης στις μονομαχίες οδήγησε σε μια πρακτική αντικατάστασης, η οποία χρησιμοποιούσε μόσχευμα από τον μπράτσο του πάσχοντος. Το μπράτσο παρέμενε δεμένο στο πρόσωπο μέχρι να δέσει το δέρμα της μύτης, η οποία μετά αποκτούσε το ηθελημένο σχήμα βάσει ενός μεταλλικού καλουπιού, όπως βλέπετε. Εκτός από τον θεραπευτικό ρόλο, η προσθετική έχει σήμερα επεκταθεί ως πλαστική ή αισθητική χειρουργική στην αφαίρεση και την πρόσθεση μερών του σώματος με σκοπό περισσότερο την καλαισθησία και τη συντήρηση της νεότητας παρά τη λειτουργικότητα. Αν και εδώ έχουμε ένα παράδειγμα και των δύο, είναι ένα γνωστό φωτομοντέλο η May Mullins, την απεικονίζω γιατί θα τη βρούμε και παρακάτω. Αυτή είναι η αφίσα, δεν ξέρω αν θυμόσαστε, από τους παραολυμπιακούς αγώνες που είχαν γίνει πριν μερικά χρόνια στη χώρα μας και είναι πρωταθλήτρια στο τρέξιμο, χωρίς δύο πόδια. Καθώς δε η καλαισθησία είναι τουλάχιστον εν μέρη προϊόν πολιτισμικού προσδιορισμού, οι επεμβάσεις καθορίζονται από συγκεκριμένα πρότυπα, λόγου χάρη το ιδεώδες μέγεθος του στήθους ή του πέους, το μικρό ρετρουσέ μυτάκι, το λίο δέρμα, χωρίς τρίχες, σπυράκια, ρητίδες και ταρίτιδα. Με μια ευρύτερη έννοια, η προσθετική δεν αφορά μόνο επεμβάσεις στο σώμα μας, αλλά μπορεί να αναφέρεται και σε κάθε τι πρόσθετο, όπως τα ρούχα και το μακιγιάζ. Το κεντρικό φιλοσοφικό ζήτημα που εγείρει η συγκεκριμένη συζήτηση είναι εκείνο της ταυτότητας και του εαυτού.
Και εγώ βλέπω αυτό το θέμα μέσα από τη δική μου την ειδικότητα της φιλοσοφίας, όπως και οι προηγούμενες ομιλήτριες από τη δική τους, και έτσι νομίζω αυτό συμβάλλει και σε μια διαφορετική τοποθέτηση σε συναφή θέμα. Πώς διακρίνουμε λοιπόν ένα αντικείμενο, ένα φυσικό σώμα από ένα άλλο? Πώς διακρίνουμε τη μηχανή από το ζώο, το ζώο από τον άνθρωπο, τον εαυτό μας από έναν άλλον? Με τι κριτήρια αποφασίζουμε ότι ένα «ον» εμπίπτει στη μία ή την άλλη κατηγορία, ανήκει σε ένα συγκεκριμένο είδος? Στο πλαίσιο της νεωτερικότητας και της νεότερης επιστήμης, ο Τζον Λοκ αφιερώνει το κεφάλαιο «Περί ταυτότητας και διαφοράς» του δοκιμίου πάνω στην ανθρώπινη νόηση, που εμφανίζεται το 1689, στη συζήτηση για τον προσδιορισμό των ειδών. Η συζήτηση αυτή είναι, πιστεύω, ιδιαίτερα σημαντική, επειδή θέτει κριτήρια ταυτότητας για τα είδη που τείνουν να επαναπροσδιοριστούν και σήμερα, όπως αναφέρθηκε και πριν, άνθρωποι, ζώα, μηχανές, στο πλαίσιο του λεγόμενου μετανθρωπισμού. Πρόκειται για μια φιλοσοφική κατεύθυνση, σύμφωνα με την οποία ο άνθρωπος, όπως τον ξέρουμε, δεν είναι παρά ένα στάδιο στην εξέλιξη του είδους. Και το επόμενο στάδιο καθορίζεται από την πρόοδο αφενός στη μηχανική, ψηφιακή και κυβερνητική επιστήμη, αφετέρου στη γενετική και τη βιοτεχνολογία. Στα τέλη του 17ου αιώνα, λοιπόν, ο Λοκ υποστηρίζει ότι ένα αντικείμενο ως φυσικό «ον» προσδιορίζεται από τον αριθμό και τη διάταξη των ατόμων που το απαρτίζουν. Ένα φυσικό σώμα, όμως, μπορεί να χαρακτηρίζεται και από κάποιο είδος εσωτερικής κίνησης. Πώς θα κρίνω, αναρωτιέται ο Ντεκάρτ στα μέσα του 17ου αιώνα, ότι τα καπέλα και τα παλτά που βλέπω να περνάνε κάτω από το παράθυρό μου καλύπτουν ανθρώπους και όχι αυτόματες μηχανές? Τι είναι ένα ρολόι, χαρακτηριστική μηχανή της εποχής του, αναρωτιέται ο Λοκ, και πώς διακρίνεται από ένα ζώο? Και τα δύο χαρακτηρίζονται από μια αυστηρή δομή των μερών τους και από κάποιο είδος κίνησης. Στις μηχανές, η κίνηση τίθεται από τα έξω, π.χ. το κούρδισμα. Και αν σταματήσει η κίνηση, δεν πεθαίνει η μηχανή. Μπορούμε να την ξανακουρδίσουμε, να της βάλουμε μπαταρία κλπ. Ενώ στον ζωντανό οργανισμό, η κίνηση, δηλαδή η ζωή, προέρχεται από τα μέσα. Και αν αυτή σταματήσει, πεθαίνει το ζώο. Ο άνθρωπος, ως έμβιο σώμα ή «ον», είναι ζώο. Όμως, ο άνθρωπος μέσα στη συγκεκριμένη παράδοση πάντα, δεν είναι απλώς ζώο, διότι έχει νου, συνείδηση, εαυτό. Πώς προσδιορίζουμε... Δεν θυμάμαι, συγγνώμη τώρα. Ναι, όχι. Θα αφήσω αυτό, γιατί δεν έχω το πάνω. Πώς προσδιορίζουμε, γνωρίζουμε ή αναγνωρίζουμε τον εαυτό μας, μέσα σε αυτή την παράδοση τώρα? Έχουμε λόγου χάρη όνομα και στοιχεία, ημερομηνία γέννησης κλπ. Σήμερα τώρα αυτά. Έχουμε διακριτά δαχτυλικά αποτυπώματα ή χαρακτηριστικά της ήριδας, όπως αναφέρθηκα νωρίτερα. Όμως αυτά δεν φαίνεται να είναι συστατικά ουσιώδη στοιχεία ή γνωρίσματα του εαυτού μας. Στην παράδοση της νεωτερικότητας, ο Ντεκάρτ έθεσε ως ουσιώδες γνώρισμα, όπως ακούσαμε και από τη Χλόη, ουσιώδες γνώρισμα της ψυχής του ανθρώπου, τη συνείδηση, το κόγκιτο. Και ο Λοκ την καθιέρωσε ως κριτήριο της ατομικής ταυτότητας, ο όρος είναι personal identity, σύμφωνα με το οποίο ο άνθρωπος έχει συνείδηση και μνήμη, δηλαδή συνείδηση του παρελθόντος. Αυτά τα στοιχεία τον καθιστούν ικανό να συνειδητοποιεί τον εαυτό του, να οικοδομεί τη γνώση, να κρίνει τις πράξεις του. Η συνείδηση είναι εκείνη που του δίνει αίσθηση αυτού, που του προσδίδει την ατομική του ταυτότητα και την ευθύνη των πράξεών του. Το κριτήριο εαυτού, όπως διαμορφώθηκε παραπάνω, εκτός από το να διαφοροποιεί τον άνθρωπο από τα ζώα, ήταν επαναστατικό, διότι αφενός εξατομίκευε τον κάθε άνθρωπο, αφετέρου καθιέρωνε την ισότητα ανάμεσα στα άτομα. Πάνω σε αυτό το κριτήριο μπόρεσε να στηριχθεί η ένταξη ομάδων, οι οποίες βάσει άλλων κριτηρίων, όπως η φιλία ή το φίλο,
παρέμεναν διαφορετικές και ενίσχυαν τις φυλετικές ή άλλες διακρίσεις. Ο λευκός και ο μαύρος, η γυναίκα και ο άντρας, μπορούσαν να εξομοιωθούν βάσει της συνείδησης και έτσι να ενταχθούν στη δυτική δημοκρατική, στη νεότερη δυτική δημοκρατική διαδικασία, η οποία στηρίχτηκε στην ελευθερία των ατόμων αλλά και στην ισότητα μεταξύ τους. Όμως, από τη στιγμή που κατακτήθηκε η πολιτική ισότητα, ή όσο κατακτήθηκε, άρχισαν να επανατίθενται ζητήματα και προβλήματα τα οποία προέκυπταν από τις διαφορές του ενός ή του άλλου. Εξού και η εποχή της ύστερης νεωτερικότητας χαρακτηρίζεται από μια επιστροφή στο σώμα ως τόπου όπου εγγράφονται οι διαφορές. Το χρώμα του δέρματος, το σχήμα των ματιών, τα σεξουαλικά όργανα. Ενώ αυτά τα χαρακτηριστικά στην αμέσως προηγούμενη θεώρηση συνιστούσαν αρνητικό κριτήριο διάκρισης και παραμερίστηκαν υπέρ της ισότητας των ατόμων, η σύγχρονη προσέγγιση επανέρχεται και τονίζει τις σωματικές διαφορές με δύο, θα λέγαμε, αντιθετικές κατευθύνσεις. Από τη μια πλευρά, για να προασπίσει τα συμφέροντα των διαφορετικών ομάδων ενάντια στην καθολικοποίηση και την ένταξη σε ένα σύνολο δήθεν ίσων ατόμων, και από την άλλη, για να υποδείξει νέους τρόπους υπέρβασης των διαφορών. Η συμβολή της προσθετικής τέχνης, της οποίας θα δείξω μερικά παραδείγματα προς το τέλος της ομιλίας μου, έγκυται στις δυνατότητες που προσφέρει σε αυτή την τελευταία προοπτική, δηλαδή σε εκείνη της υπέρβασης των διαφορών. Όπως αναδεικνύει η Δήμητρα Μακρινιώτη στο βιβλίο της «Τα όρια του σώματος», στα τέλη του 20ου αιώνα παρατηρείται ένας επαναπροσδιορισμός του σώματος. Και αυτό είναι ένα παράθεμα από την εισαγωγή της. Το σώμα αναδεικνύεται σε βασικό συστατικό της ταυτότητας και της αίσθησης σε αυτού. Στις συνθήκες της ύστερης νεωτερικότητας, ζητήματα σχετικά με την ταυτότητα αποκτούν ξεχωριστό ενδιαφέρον, για τον λόγο ότι σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κοινωνικό περίγυρο, τα περιβάλλοντα την ταυτότητα σχήματα αποσταθεροποιούνται, δημιουργώντας συνθήκες ανασφάλειας και αμηχανίας, αλλά και πρόκλησης λόγω της διαρκούς αναπροσαρμογής και αναδιαμόρφωσης. Η ταχύτητα και το εύρος των αλλαγών ακυρώνουν την αντίληψη του ενοποιημένου, ουσιοκρατικού υποκειμένου, όπως φάνηκε και στην προηγούμενη ομιλία, και η αίσθηση της ταυτότητας και του εαυτού γίνεται ρευστή, ασταθής, αποσπασματική και ατελής. Το σώμα έτσι γίνεται αντικείμενο ανασχηματισμού και επαναπροσδιορισμού με την ενεργητική παρέμβαση του κατόχου του, προκειμένου να καλυφθούν οι θεωρούμενες ατέλειές του. Αναδεικνύεται στην κατεξοχήν πρώτη ύλη προς επεξεργασία και γίνεται ταυτόχρονα το μέσο και ο άμεσος αποδέκτης αυτής της επεξεργασίας. Η διάσταση της ανοιχτής και συνεχούς αναδιαμόρφωσης καθιστά το σώμα ένα σχεδίασμα, body project, με βάση το οποίο το υποκείμενο αναστοχάζεται το σώμα και αναλόγως παρεμβαίνει. Θέλω να αναδείξω αυτή την τοποθέτηση, πρώτον με βάση τρία θεωρητικά επιχειρήματα που προέρχονται από το χώρο της φεμινιστικής σκέψης και δεύτερον με ορισμένα παραδείγματα από το πεδίο της σύγχρονης καλλιτεχνικής πρακτικής. Μία από τις εξελίξεις στον χώρο της φεμινιστικής σκέψης αναπτύχθηκε με επίκεντρο το σώμα ως τόπο ενδεχομενικότητας στο πλαίσιο της επιστημονικής και τεχνολογικής πρόοδου. Η Donna Haraway, λοιπόν, που ανέφερε και η Χλόη μόλις πριν, χρησιμοποιεί την επανάσταση στη σφαίρα της πληροφορικής τεχνολογίας για να αναδείξει ένα νέο τύπο όντος, το κυβόργιο. Συνδυασμό κυβερνητικής και οργανικού, κατά αναλογία με τα παλιότερα βιονικά όντα, αν θα θυμάστε, που ήταν συραφή βιολογικού και οργανικού. Και μηχανικού, συγγνώμη, βιολογικού και μηχανικού, βιονικό. Για να φτιάξεις ένα κυβόργιο χρειάζεσαι προσθετική, δηλαδή να ενώσεις μέρη τα οποία ανήκουν σε διαφορετικά είδη, μηχανικό και οργανικό, ώστε να δημιουργηθεί ένα νέο είδος. Ως αυτορυθμιζόμενο σύστημα ανθρώπου-μηχανής, το κυβόργιο συγχέει τα κριτήρια ταυτότητας για τον άνθρωπο, τα ζώα και τις μηχανές. Κριτήρια τα οποία, όπως είδαμε παραπάνω, τέθηκαν τον 17ο αιώνα
και επίσης υπερβαίνει τα σωματικά χαρακτηριστικά και όρια που παραδοσιακά καθορίζουν τα όντα και τα φύλλα. Η Haraway υποστηρίζει ότι ο πιο ριζικός τρόπος να ξανασκεφτούμε την ταυτότητα του ανθρώπου και του φύλου σήμερα είναι με το να το εντάξουμε στη συζήτηση για τη διαμόρφωση νέων όντων που παραβαίνουν και υπερβαίνουν, transgress, έτσι, τις συνηθισμένες κατηγορίες. Γράφει, ο κόσμος των κυβόρδιων μας θέτει την προοπτική μιας σύνθετης κοινωνικής πραγματικότητας όσον αφορά τη ζωή και το σώμα, στην οποία οι άνθρωποι δεν φοβούνται πια τη συγγένειά τους με τα ζώα και τις μηχανές, δεν φοβούνται τις μόνιμα πλέον μερικές ταυτότητες και τις αντικρουόμενες προοπτικές. Αυτό βέβαια μπορούμε να το συζητήσουμε μετά, ναι, μέχρι που μπορεί να μας πάει. Mm-hmm. Τώρα, ανατρέχοντας σε ένα άλλο σημείο εκκίνησης, που πάλι αναφέρθηκε από τις προηγούμενες ομιλήτριες, το τόπο συνάντησης της θεωρίας της επιτελεστικότητας και της φεμινιστικής θεωρίας και της queer theory, η Judith Butler, εντάξει, αυτό, διερευνά τη χρήση της προσθετικής θεωρίας, της προσθετικής, από τα ρούχα στις προσθετικές πρακτικές, μάλλον από τα ρούχα στην περίπτωση των τραβεστή έως τις εγχειρήσεις αλλαγής φύλου στην αναδιαμόρφωση της ταυτότητας φύλου. Η έννοια του εαυτού καθώς και του φύλου πάβει να είναι σταθερή και μετατρέπεται σε ένα είδος performance, καθότι το άτομο δύναται να αμφισβητήσει τους παραδεδομένους ρόλους των φύλων με ακόμη και αλλεπάλληλες αλλαγές στο σώμα και τα υποτιθέμενα προκαθορισμένα όρια του. Σε αυτό το πλαίσιο, το σώμα προσεγγίζεται ως κείμενο ανοιχτό, δεν σας το έχω εδώ, εντάξει, ως κείμενο ανοιχτό σε επανειλημμένες εγγραφές, ως μέσον με το οποίο το υποκείμενο μπορεί να διερευνήσει την ταυτότητά του, να σοκάρει, να εκφράσει θυμό, κοινωνική απογοήτευση, να αμφισβητήσει συμβολικά την εξουσία και τα κυρίαρχα πρότυπα ταυτότητας. Παρά το γεγονός ότι η υιοθέτηση πρακτικών τροποποίησης αφορά το μεμονωμένο ατομικό σώμα, παίρνει αναπόφευκτα δημόσιες διαστάσεις και οδηγεί στην υπονόμευση κανονικοτήτων ως προς το φύλο, τη φυλή, τη σεξουαλικότητα, την εθνότητα, την απόπειρα δημιουργίας νέων σωμάτων που αποκλίνουν από τα δυτικά ηγεμονικά πρότυπα. Η φεμινιστική θεωρία της Butler ασκεί κριτική τόσο στον ουσιοκρατικό χαρακτήρα της στατικής και αναλύωτης υλικής υπόστασης του σώματος, η οποία προϋπάρχει του λόγου και των σχέσεων εξουσίας, όσο και στην απλοϊκή κονστρουκτιβιστική θεώρηση που τίνει να αναγάγει το σώμα σε μια ουδέτερη επιφάνεια, η οποία επιδέχεται και υποδέχεται διαδικασίες κοινωνικής σήμανσης και εγγραφής. Εδώ δεν λέω περισσότερα, αλλά ασκεί κριτική στον Φουκώ η Butler πάνω σε αυτό. Η Butler λοιπόν τάσεται υπέρ μιας θεωρίας της επιτελιστικότητας της ταυτότητας και του φύλου, η οποία αντιμετωπίζει το σώμα ως μεταβλητό όριο και ως, όπως είναι και ο τίτλος της ομιλίας μου, ως ενδεχομενικό κείμενο. Σε αυτό το πλαίσιο, ο άνθρωπος αποφασίζει να χρησιμοποιήσει σε νέες πλαστικές εφαρμογές τις δυνατότητες που του παρέχει η πρόοδος στη μηχανολογία, τη βιολογία και τη χειρουργική, ρυψοκινδυνεύει την παραδοσιακή ταυτότητά του, επαναθέτοντας τα όρια ανθρώπου ζώο-μηχανής, ρευστοποιεί την έννοια του φυσιολογικού. Η Ρόζι Μπραϊντότη υποστηρίζει ότι, μία άλλη θεωρητικός σε αυτό το τομέα, ότι η διάλυση του κανονιστικού σώματος είναι δεδομένη καθώς αμφισβητούνται τα όρια ανάμεσα σε άνθρωπο και μηχανή, άνδρα και γυναίκα, πραγματικό και εικονικό. Τα τεχνολογικά επιτεύγματα όπως η προσθετική, οι μεταμοσχεύσεις, η γενετική υβριδοποίηση, οι εγχειρήσεις αλλαγής φύλου, θολώνουν στην πράξη τα όρια του κλειστού, σωστού σώματος και θέτουν ως οριακή περίπτωση το σώμα τέρας. Η Μπραϊντότη επισημαίνει τη σημασία της έννοιας του τέρατος στη διαμόρφωση της ταυτότητας εαυτού και φύλου. Η ιδιαιτερότητα του οργανικού τέρατος, γράφει, έγκυται στο ότι είναι ταυτόχρονα ίδιος, η ίδια, και άλλος, η άλλη. Το τέρας δεν είναι κάτι ούτε εντελώς ξένο, ούτε εντελώς οικείο. Υπάρχει σε μια ενδιάμεση ζώνη. Το τερατώδες άλλο είναι τόσο οριακό, όσο και δομικά κεντρικό,
στην αντίληψή μας για τη φυσιολογική ανθρώπινη υποκειμενικότητα. Το τέρας μας βοηθάει να κατανοήσουμε το παράδοξο της διαφοράς ως ένα πανταχού παρόν, αλλά αιωνίως αρνητικό μέλημα. Αυτό που δεν θέλουμε να είμαστε. Οι διαβαθμίσεις και η ένταση ανάμεσα στα υπάρχοντα κανονιστικά πρότυπα για το κανονικό, φυσιολογικό, υγιές, ωραίο σώμα και στο σώμα τέρας από την άλλη πλευρά, το οποίο όμως μπορεί να συνιστά αυριανό πρότυπο, είναι χαρακτηριστικό της εποχής μας και προβληματισμός των καλλιτεχνών που με απασχολούν αμέσως παρακάτω. Τώρα δεν ξέρω πόση ώρα έχω, απλώς θα πω μερικά πράγματα για 4 καλλιτέχνες που επέλεξα. Εδώ είναι ένα έργο των αδελφών Chapman, Dino και Jake Chapman, λέγεται Fuckface και εκτέθηκε στην Ελλάδα στην έκθεση Everything is New, νομίζω, που είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια στην Καλών Τεχνών. Όπως βλέπετε, δεν, νομίζω μιλάει μόνο του. Είναι ο επαναπροσδιορισμός των μελών του σώματος και άρα να μας θέσει μέσα σε μια προβληματική να αναρωτηθούμε ποια είναι η σωστή θέση τους και αν υπάρχει κάτι τέτοιο. Αντίστοιχο έργο που έχει τίτλο «Ζυγωτική επιτάχυνση», όπως βλέπετε είναι ένα γλυπτό με ένα πιθανό «ον του μέλλοντος», έναν πολλαπλασιασμό σχετικά άφυλων όντων που θέτει έναν προβληματισμό στο πώς θα μπορούσαμε να έχουμε μια συλλογικότητα σωματική. Ο Matthew Barney είναι ένας άλλος καλλιτέχνης που, όπως βλέπετε, μεταμορφώνει τον εαυτό του με πλαστική επικάλυψη σε διαφορετικά είδη. Εδώ κάτι μεταξύ παλιάτσου, μέθοδο de conférence και πανός, πολλά και διάφορα. Αυτό είναι ένα έργο με 5 κύκλους, ο κύκλος του κρεμαστήρα. Και στο κεντρικό του επεισόδιο, γι' αυτό είπα ότι θα την ξαναβρούμε αργότερα, το τρίτο επεισόδιο, όπου τελείται ένας γάμος μεταξύ του ιδίου που έχει μεταμορφωθεί με πλαστικές, όχι πραγματικές, αλλά καλλιτεχνικές, ας πούμε, επιθέσεις, επιθέματα στο στόμα, στα γενετικά όργανα που εδώ δεν φαίνονται κλπ. Παντρεύεται ένα άλλο «on», το οποίο δεν έχει πόδια, η M.A. Mullins, όπως βλέπουμε. Και έχει γυάλινες γάμπες κατά το γυάλινο γοβάκι, θα λέγαμε. Και εδώ είναι μια άλλη καλλιτέχνηδα, η Ορλάν, η οποία σε αντίθεση με τους προγενέστερους που δεν χρησιμοποιούν το ίδιο τους το σώμα στην πράξη, δηλαδή ο Μπάρνι το χρησιμοποιεί, αλλά με επιθέματα, η Ορλάν κάνει πλαστικές εγχειρήσεις, συγγνώμη για αυτήν την φωτογραφία, αλλά μέρος της έκθεσης του έργου της είναι την ώρα των πλαστικών εγχειρήσεων να προβάλλονται σε 3 διαφορετικά μέρη του κόσμου και να όλη η διαδικασία να είναι εμφανής στις γκαλερί με τις οποίες συνεργάζεται. Και το αποτέλεσμα είναι αυτό, δηλαδή ένα πρόσωπο θα μπορούσε να πει κανείς στα όρια του τερατώδους και είναι και μία φεμινιστική κριτική, γιατί οι επεμβάσεις που κάνει και οι προσθέσεις που βάζει στο πρόσωπό της αφορούν πρότυπα γυναικεία από διαφορετικές εποχές, να μεγαλώσει το κούτελο, να κάνει ψηλότερα ζυγωματικά, να αλλάξει τη μύτη και τα χείλη. Πρότυπα γυναικείας ομορφιάς που είχαν προταθεί ανά εποχές, τα ενσωματώνει όλα για να εμφανίσει ένα καινούριο είδος με βάση όλα αυτά τα πρότυπα. Τέλος, ο Αυστραλός καλλιτέχνης Τέλαρκ,
τελειώσω με κάτι πιο μηχανικό, θα μπορούσα να είχα τελειώσει με την Ορλάν. Κάνει διάφορες επεμβάσεις στο σώμα του. Εδώ βλέπουμε ένα αυτή στην προσπάθεια δημιουργίας των αισθήσεων από διαφορετικά μέλη του σώματος, και αν αυτό είναι εφικτό, δεν ξέρουμε ακόμη αν έχει συμβεί, συνεχίζει να το έχει το αυτή. Ένα έργο εξοσκέλετων, στο οποίο είναι συνδεδεμένος με μια ολόκληρη μηχανή, την οποία διοικεί ο ίδιος με καλωδίωση και μπορεί να προχωρήσει στο χώρο, και αυτό έχει εκτεθεί στην Ελλάδα. Και τελειώνω με αυτό που είναι η πρόσθεση ενός τρίτου χεριού, δηλαδή η χρήση της μηχανικής για τη διαμόρφωση νέων όντων, και γράφει με τα τρία χέρια την υποτιθέμενη ίσως καινούρια εξέλιξη. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Φέη Ζήκα. Θα προχωρήσουμε τώρα στην τελευταία ομιλία για την Εξωτερική Τράπεζα. Θα μας μιλήσει η κυρία Δήμητρα Βαγιαζάκη για τις κατασκευές του ανθρώπινου σώματος από το σώμα ως μεταφορά στο σώμα ως αντικείμενο σχεδιασμού. Καλησπέρα σας. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω την Οργανωτική Επιτροπή για την εξαιρετική διοργάνωση σήμερα και για την τιμή μου να βρίσκομαι εδώ μαζί με εξαίρετες ακαδημαϊκούς. Είναι επίσης σημαντικό να παρατηρήσουμε ότι έχουμε μία, όχι κυριολεκτικά στρογγυλή, αλλά τράπεζα πάντως, που αποτελείται από γυναίκες. Αυτό δεν συμβαίνει πάντα στον ακαδημαϊκό χώρο και πρέπει να το χαιρετήσουμε με όποιες προεκτάσεις μπορεί να έχει αυτό. Λοιπόν, μήπως να κάνω ένα full screen. Τα ευρύτερα θέματα που εισήγησε αυτή η φιλοδοξία θήξη είναι δύο. Το πρώτο είναι η δυνατότητα σύλληψης του ανθρώπινου σώματος ως ενδυνάμει εμπρόθετου σχεδιάσματος, δηλαδή ενός αντικειμένου στο οποίο μπορεί κανείς να παρέμβει και να σχεδιάσει όπως θέλει. Το δεύτερο αφορά στις προεκτάσεις μιας τέτοιας οπτικής σήμερα για τη θεωρία του σχεδιασμού και πιο συγκεκριμένα για την αρχιτεκτονική ως ένα πεδίο μέσα στο οποίο διατυπώνονται λόγοι για το σχεδιασμό. Ας ξεκινήσω από το πρώτο ζήτημα. Οι δυνατότητες, όπως ακούσαμε και στην προηγούμενη εισήγηση, που δίνονται από την τεράστια ανάπτυξη, διάδοση και ασφαλή υιοθέτηση πρακτικών, όπως οι εγχειρήσεις, κοσμητικές ημί, οι ορμονοθεραπείες, οι μεταμοσχεύσεις, η προσθετική μελών, θα προσθέσω την τρισδιάστατη εκτύπωση και προκατασκευή ανθρώπινων οργάνων και άλλα πολλά, έχουν αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε το σώμα μας τον τελευταίο αιώνα. Οι δυνατότητες αυτές και τα υποκείμενα που κυριολεκτικά τις ενσαρκώνουν απαντούν καταφατικά στον αρχικό προβληματισμό της παρούσας εισήγησης. Το σώμα μας μπορεί να σχεδιαστεί και μάλιστα μπορεί να σχεδιαστεί με χίλιους τρόπους. Η αποδοχή της θεώρησης του σώματος όμως ως ενδυνάμει αντικειμένου σχεδιασμού γεννά αυτόματα μία σειρά από νέα ερωτήματα. Όπως, είναι όλα τα σώματα τα οποία έχουν υποστεί επεμβάσεις σχεδιάσματα? Υπάρχουν κανόνες ή πρωτόκολλα για το σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος? Και αν ναι, πού στηρίζονται? Αν όχι, πρέπει να υπάρξουν? Μπορούν να υπάρξουν? Πόσο ελεύθερες και ελεύθεροι είμαστε να επέμβουμε στο σώμα μας όπως το επιθυμούμε? Μπορούμε να υποστηρίξουμε πως τα παραπάνω ερωτήματα αντιμετωπίζουν το σχεδιασμένο σώμα διαδοχικά με τρεις τρόπους, οι οποίοι μπορεί να μας φανούν ιδιαίτερη χρήσιμη σήμερα, καθώς μοιάζει να οργανώνουν τις συζητήσεις ή τους λόγους για το σχεδιασμό του σώματος σε τρεις μεγάλες κατηγορίες. Το πρώτο είναι το ερώτημα της ταυτότητας. Ποια σώματα μπορούν να ονομαστούν ως σχεδιάσματα? Το ερώτημα αυτό αντιμετωπίζει το σχεδιασμένο σώμα ως κατηγόρημα προς ταυτοποίηση, προσκαλώντας μία αναζήτηση στο πεδίο της γενεαλογίας των σωμάτων αυτών. Είναι κάτι με το οποίο ασχολήθηκε η προηγούμενη εισήγηση. Το δεύτερο είναι το ερώτημα των κανόνων. Θυμίζω αν υπάρχουν κανόνες ή αν μπορούν να υπάρξουν κανόνες για το σχεδιασμό. Το ερώτημα αυτό αντιμετωπίζει το εκάστοτε σχεδιασμένο σώμα ως έκφραση μιας σχεδιαστικής ιδεολογίας. Ίσως εδώ η ιδέα της σχεδιαστικής ιδεολογίας αξίζει λίγο να αποσαφινιστεί. Αναφέρομαι πως υπάρχουν πολλοί τρόποι με τους οποίους μπορούμε να επέμβουμε στο σώμα μας και να αλλάξουμε τη μορφή του.
Αν κρατήσουμε για ένα λεπτό ως υπόθεση εργασίας ότι αυτοί οι τρόποι μας είναι διαθέσιμοι, το ποιους από αυτούς τους τρόπους ή μεθόδους επέμβασης διαλέγουμε, πότε τους διαλέγουμε, γιατί τους διαλέγουμε και πώς τους χρησιμοποιούμε, όλα αυτά τα ερωτήματα συγκροτούν αυτό που θα αποκαλούσαμε ως ιδεολογία για το σχεδιασμό του σώματος ή σχεδιαστική ιδεολογία του ανθρώπινου σώματος. Τέλος, αναφερθήκαμε στο ερώτημα της ελευθερίας, κατά πόσο είμαστε ελεύθεροι και ελεύθερες να επέμβουμε στο σώμα μας και να επιλέξουμε τη μορφή που θέλουμε να έχει. Το ερώτημα αυτό αντιμετωπίζει το σχεδιασμένο σώμα ως σύμβολο κοινωνικών αξιών. Αξιών που διαμορφώνονται από τους κυρίαρχους λόγους της κάθε εποχής, όπως αυτοί αποτυπώνονται σε ιατρικά, οικονομικά, στις μέρες μας ακαδημαϊκά, ακόμη και θρησκευτικά πρωτόκολλα. Εδώ ανοίγει και το ερώτημα που αναφέραμε παραπάνω, το κατά πόσο δηλαδή όλοι αυτοί οι τρόποι επέμβασης πάνω στο ανθρώπινο σώμα είναι διαθέσιμοι σε όλα τα υποκείμενα ή όχι, και με ποιους όρους είναι αυτοί διαθέσιμοι, κατά πόσο μας επιβάλλονται επίσης. Η σχηματοποίηση αυτή μας είναι χρήσιμη στο βαθμό που προσφέρει ένα εργαλείο, μια αφετηριακή βάση για να μπορούμε να συζητήσουμε για το σχεδιασμό του σώματος και τις προεκτάσεις του. Ας το εξετάσουμε λίγο καλύτερα. Από τις τρεις αρχικές ερωτήσεις, οργανώσαμε τρεις κατηγορίες συγκρότησης ενοιολογικών σχημάτων ερμηνείας του σχεδιασμού του ανθρώπινου σώματος. Το σχεδιασμένο σώμα ερμηνεύεται διαδοχικά ως κατηγόρημα, ως φορέα σχεδιαστικής ιδεολογίας και ως σύμβολο κοινωνικών αξιών. Στο βαθμό που προσπαθούμε να προσεγγίσουμε το ανθρώπινο σώμα ως αισθητικό σχεδίασμα, τα τρία αυτά ενοιολογικά σχήματα θα μπορούσαν να συσχετιστούν με τη μέθοδο που εισηγήθηκε ο Έρβιν Πανόφσκι στις αρχές του 20ου αιώνα για την ερμηνεία ενός αισθητικού αντικειμένου, στο βαθμό που αναγνωρίζουν το σχεδιασμένο σώμα διαδοχικά ως ένα φυσικό, ως ένα τελεολογικό και ως ένα συμβολικό αντικείμενο. Αν τις αντιμετωπίσουμε συγχρονικά, δηλαδή αν τις πάρουμε όλες μαζί, αυτές τις κατηγορίες αποτελούν τρία διακριτά πλαίσια ερμηνείας, τρεις διαφορετικές λογικές περιγραφές του σχεδιασμένου σώματος. Εδώ, όποιοι έχουν παρακολουθήσει το μάθημα του κ. Παρμενίδη στο μεταπτυχιακό της αρχιτεκτονικής, ίσως βρίσκουν ένα γνώριμο λεξιλόγιο. Τρεις διαφορετικές λογικές περιγραφές του σχεδιασμένου σώματος, οι οποίες ως σύνολο θα μπορούσαν να αποτελέσουν, αν τις ερευνούσαμε σε βάθος, μια τριμερή ιστορία της παράδοσης του σχεδιασμού του ανθρώπινου σώματος. Θα μπορούσαμε όμως να εντοπίσουμε αλληλεπιδράσεις αλλά και ασυγχρονίες μεταξύ αυτών των τριών πλαισίων ερμηνείας. Πράγματι, τελευταία προσέγγιση, αυτή του σώματος ως αξιολογικού αντικειμένου, μοιάζει να επηρεάζει τις άλλες δύο και να προηγείται αυτόν, στο βαθμό που ορίζει αν μπορεί να γίνεται λόγος για το σωματικό σχεδιασμό, τι μπορεί να ορίζεται και να αναγνωρίζεται ως σωματικό σχεδίασμα, ποια είναι τα επιτρεπτά πρωτόκολλα του σχεδιασμού και ποιος είναι εκείνος που τα επιβάλλει. Η προσέγγιση αυτή στηρίζεται, θα μπορούσαμε να πούμε, καθίσταται δυνατή, αυτό είναι κάτι που αναφέρθηκε, χάρη στο έργο του Μισελ Φουκώ. Έργο που ανέδειξε τόσο τον κεντρικό ρόλο του σώματος στην ιστορία του δυτικού πολιτισμού, αλλά κυριότερα ίσως προσέφερε το μεθοδολογικό εργαλείο της αρχαιολογίας της γνώσης. Της κατανόησης δηλαδή πως ένα σύστημα κυρίαρχων λόγων είναι εκείνο που καθορίζει σε κάθε κοινωνία και εποχή για ποια αντικείμενα μιλάμε, τους όρους με τους οποίους μπορούμε να μιλάμε για αυτά, τα πράγματα και την τάξη των πραγμάτων, σε κάποιες περιπτώσεις την πρόζα αυτού του κόσμου. Όμως, ίσως ειδικά σήμερα, βάζοντας έτσι και μία αισιόδοξη νότα, σε ίσως αντίθεση με κάποιες προηγούμενες εισηγήσεις, δεν θα έπρεπε ίσως να αναγνωρίζουμε μοναχά μία μονοδιάστατη επιρροή των κυρίαρχων λόγων πάνω στις πρακτικές του σωματικού σχεδιασμού και στις αυτότητες των ενσώματων υποκειμένων. Η δύναμη μη κυρίαρχων, με όρους εξουσίας υποκειμένων, να διεκδικούν χώρο στον δημόσιο λόγο, να επαναπροσδιορίζουν την ταυτότητά τους στο επίπεδο του καθημερινού, όχι στο επίπεδο της τέχνης, τις πρακτικές του σχεδιασμού του σώματός τους και τη σημασιοδότηση αυτών των πρακτικών δεν πρέπει να υποτιμάται. Το κάθε άλλο είναι σημαντικό να αναδεικνύεται. Σε επίπεδο μεθοδολογίας, σε σχέση με το τριμερές σχήμα που στήσαμε, ίσως αυτό να σημαίνει, να προϋποθέτει μια στροφή της προσοχής από το τρίτο πλαίσιο ερμηνείας, αυτού του σώματος ως αξιολογικού αντικειμένου, στα άλλα δύο, αυτό των ταυτοτήτων, των πρακτικών και της σχεδιαστικής ιδεολογίας που τις συνδέει. Συνοδεύει. Αν κρατήσουμε τον πρώτο άξονα, η στροφή αυτή, δίνοντας έμφαση στην ταυτότητα των ενσώματων υποκειμένων, και εδώ συνδιαλέγω με την προηγούμενη εισήγηση και πάλι, προσθέτει στο σύστημα των λόγων τη δική τους φωνή, των μη κυρίαρχων υποκειμένων, αντί να αναπαράγει μοναχά τις αξιολογικές κρίσεις των κανονιστικών εξουσιαστικών λόγων. Με άλλα λόγια, η στροφή αυτή
δεν παραβλέπει, δεν υποκαθιστά την ερμηνεία του σχεδιασμένου σώματος ως φορέα κοινωνικών αξιών, αλλά την επαναπροσδιορίζει, αναβαθμίζοντας τη θέση και τη δύναμη του ενσώματου υποκειμένου ως παράγοντα συνδιαμόρφωσης των λόγων στα πλαίσια της εκάστοτε αρχαιολογικής τομής. Στο επίπεδο αυτό της μεθοδολογικής στροφής, που διαβρώνει τους εξουσιαστικούς λόγους για το ανθρώπινο σώμα, δίνοντας τους πρόσωπο, έχουν συμβάλει σπουδές φύλου, όπως ακούστηκε προηγουμένως, και η φεμινιστική κληρονομιά, που αποτελούν σήμερα ίσως τους μεγαλύτερους χορηγούς πολιτισμικού κεφαλαίου για τη μελέτη του σωματικού σχεδιασμού. Τα κείμενα και οι πρακτικές που εντάσσονται στα πεδία αυτά προσφέρουν ένα εύρος σωματικών σχεδιαστικών παραδειγμάτων, πάλι στο επίπεδο του καθημερινού, όχι της τέχνης, φωτίζουν τις πολιτισμικές συνθήκες παραγωγής τους, δίνουν στο αίτημα της μορφολογικής ελευθερίας του σώματος, δηλαδή στη διεκδίκηση να επιλέγουμε ελεύθερα τη μορφή που επιθυμούμε να έχει το σώμα μας ως υποκείμενα, μια ιδιαίτερη ιδεολογική και κοινωνικοπολιτική βάση. Ενώ η προσωπική τοποθέτηση και ο αυτοβιογραφικός λόγος που συχνά στρατηγικά χρησιμοποιούνται από υποκείμενα που στοχάζονται πάνω στις προσωπικές σωματικές συμμορφοποιήσεις, μπορούν να αναδεικνύουν πολλαπλές πτυχές σχεδιαστικών προθέσεων και σχεδιαστικής ιδεολογίας. Ιδιαίτερα οφείλουμε να δούμε εδώ προσεκτικά τον πλούτο που προσφέρεται από τα πεδία των queer somatechnics. Στον ακαδημαϊκό χώρο αναφέρουμε στο έργο των Νίκη Σάλιβαν, Σούζαν Στράικερ, Τζακ Χάμπελσταρμ και άλλων ακαδημαϊκών. Ενώ αυτές τις προσεγγίσεις βρίσκονται σήμερα, ειδικά σήμερα, σε μια ευτυχή ανάπτυξη, κάτι που πιθανώς δεν έχει μελετηθεί εξίσου εκτενώς, είναι το κατά πόσο η μεθοδολογική αυτή στροφή στα πλαίσια ερμηνείας του σωματικού σχεδιασμού που αναφέραμε μπορεί πέραν της ανάδειξης των διαφορετικών ενσώματων ταυτοτήτων και των δικαιωμάτων τους να ανοίξει διάβλους, πόρτες για μια διεπιστημονική συζήτηση πάνω στο σώμα και τις μορφοποιήσεις του. Συζήτηση η οποία να έχει νόημα και να αφορά πέραν των κοινωνικών επιστημών, όπως αυτές της κοινωνικής ανθρωπολογίας, ανθρωπολογίας του φύλου, της κοινωνιολογίας του σώματος και άλλα πεδία όπως αυτά που αφορούν το σχεδιασμό. Με άλλα λόγια, και εδώ περνώ στο δεύτερο θέμα που θέλω να θέσω με την εισήγησή μου, πιστεύω πως αξίζει να διαρωτηθούμε κατά πόσο ο στοχασμός πάνω στο σχεδιασμό του ανθρώπινου σώματος μπορεί να ανοίξει μια συζήτηση όχι μόνο πάνω στον επαναπροσδιορισμό της ενσώματης υποκειμενικότητας, κάτι που θα μπορούσαμε να συνδέσουμε με το πρώτο επίπεδο περιγραφής αυτών των ταυτοτήτων, αλλά και σε μια ανανέωση, σε μια διαφορετική ματιά πάνω στην ίδια την ιδέα, τη θεωρία, πιθανώς και την ιστορία του σχεδιασμού. Κάτι που θα μπορούσε να συσχετιστεί με το δεύτερο επίπεδο ή πλαίσιο περιγραφής, αυτό της σχεδιαστικής ιδεολογίας. Το ερώτημα αυτό με απασχολεί προσωπικά ως ιστορικό της αρχιτεκτονικής, μια σχεδιαστικής πειθαρχίας, η θεωρία της οποίας και αναπόφευκτα η ιστορία της οποίας έχει συνδεθεί άριχτα με το παράδειγμα του ανθρώπινου σώματος ως χορηγού αισθητικών κανονιστικών προτύπων. Και παρότι αυτή η προσφορά αφορά και άλλους χώρους, για την αρχιτεκτονική θα μπορούσαμε να πούμε ότι αποκτά ιδιαίτερο νόημα, γιατί η αρχιτεκτονική, σε αντίθεση με τις άλλες κυριαρχικές τέχνες, είναι στη βάση της μη αναπαραστατική, δηλαδή δεν στηρίζει τη λογική της στη μίμηση ενός προτύπου. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ένα πρώτο δείγμα αρχιτεκτονικής, το οποίο στη συνέχεια μιμητικά αναπαριστούμε, αναπαράγουμε και εξελίσσουμε, πιθανώς αποσυνδεόμαστε από αυτό προς μια μη αναπαραστατική λογική στη συνέχεια. Δεν υπάρχει μια τέτοια ιδεατή, εξελικτική πορεία, παρά τις όποιες προσπάθειες έγιναν για την συγκρότησή της, για τον εντοπισμό ή την προβολή ενός τέτοιου σημείου εκκίνησης, σε ιδέες όπως η πρώτη, η αρχαίτυπη καλύβα, στη θεωρία της αρχιτεκτονικής του 18ου αιώνα. Το κενό αυτό της πρώτης διαδικασίας ομοίωσης δημιουργεί αφενός μια μεγάλη ασάφεια και θέτει θέματα ορισμού της αρχιτεκτονικής. Αφετέρου, τη συνδέει με μοναδικό τρόπο με το ανθρώπινο σώμα, στο βαθμό που αυτό εν μέρη κλήθηκε να καλύψει το κενό και να αποτελέσει με έναν ιδιαίτερο τρόπο το αισθητικό πρότυπο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Τόσο στην πρώτη αρχιτεκτονική πραγματεία που σώζεται, τα 10 βιβλία της αρχιτεκτονικής του Ρωμαίου αρχιτέκτονα και μηχανικού Βιτρούβιου, όσο και με ιδιαίτερη ένταση στις πραγματείες που γράφτηκαν στην περίοδο της Ιταλικής Αναγέννησης, με πιο σημαντική το περί οικοδομικής ή περί κτιστών πραγμάτων βιβλία 10, του Λέο Ντοματίστα Αλμπέρτη, το ανθρώπινο σώμα και συγκεκριμένα το υγιές, στερεοτυπικά αρενοπό, ιδεατό, ανδρικό σώμα, χρησιμοποιήθηκε ως οδηγός για τη συγκρότηση των αισθητικών κανόνων του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού. Συγκεκριμένα, στα εγχειρίδια αυτά και σε εκείνα που ακολούθησαν μέχρι περίπου την περίοδο του διαφωτισμού, κατά τον οποίο συντελούνται βαθιές τομές στο πεδίο της θεωρίας αρχιτεκτονικής στη Δυτική Ευρώπη, το σώμα του ανθρώπου χρησιμοποιείται ως αναφορά για το σχεδιασμό με όρους ομοιότητας. Ομοιότητα η οποία πήρε πολλές μορφές. Άλλοτε μετονυμική,
όπως για παράδειγμα η ταυτοποίηση και η διάκριση των αρχαίων ρυθμών με βάση την ομοιότητά τους με το ανδρικό ή το γυναικείο σώμα, ομοιότητα η οποία έχει χρησιμοποιηθεί και ως ακέραιο σχεδιαστικό πρότυπο με κείοντες να παίρνουν τη μορφή ανθρώπινων σωμάτων, άλλοτε μεταφορική, όπως το πεδίο των αισθητικών κρίσεων για το ωραίο. Κρίσεις οι οποίες στηρίχθηκαν εδώ σε επίσης ομοιότητας, ομοιότητα η οποία, ξαναλέω, δεν έχει μετονυμικό σου μεταφορικό χαρακτήρα, καθώς οι δύο όροι, το σώμα και το σχεδίασμα, συνδέθηκαν με τη χρήση τρίτων όρων, όπως η συμμετρία ή οι διάφορες ακολουθίες αρμονικών χαράξεων. Ο λόγος που μας μετέφερα για λίγο πίσω στην αναγέννηση, παρότι το ζήτημα που συζητάμε είναι σαφώς σύγχρονο, δεν έχει να κάνει τόσο με μια προσωπική προτίμηση του ιστορικού, εντάξει, ίσως λίγο, αλλά περισσότερο καθώς στην αναγέννηση και συγκεκριμένα στην Ιταλία του 15ου αιώνα. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός συστηματοποιείται. Γίνεται από προφορική παράδοση κανόνας. Μεταφέρεται από το πεδίο της πράξης, από το εργοτάξιο, αν το θέλετε, και τις κλειστές συντεχνίες, στο πεδίο του λόγου. Ενός λόγου που μπορεί να διαδίδεται, αφού για πρώτη φορά καταγράφεται στο βιβλίο, στην πραγματεία του αρχιτέκτονα, ο οποίος αναλαμβάνει τώρα το λόγο του λόγιου, το ρόλο του λόγιου, μεταφραστή των διάφορων πολιτισμικών επιρροών σε μια συστηματική θεωρία του σχεδιασμού. Το παράδειγμα της χρήσης του ανθρώπινου σώματος ως μεταφορά για τη διαδικασία αυτής της πολύτροπης μετάφρασης, για τη διαδικασία του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, ακόμα και αν περιοριστούμε στην αρχαιότητα και στην αναγέννηση, είναι αδύνατο να εξαντληθεί εδώ. Ο ιστορικός αρχιτεκτονικής, Γιώζεφ Ρίκφερτ, αφιέρωσε το 1996 περισσότερες από 400 σελίδες στο βιβλίο του The Dancing Column σε μια πλατιά γενεαλογική και τυπολογική ανάγνωση αυτής της μεταφοράς. Για να το καταφέρει, αναγκάστηκε να ανοίξει το πεδίο της αρχιτεκτονικής και να διαβάσει τις συνομιλίες του με άλλα πεδία, όπως αυτά της ανατομίας, της φυσιογνωμικής, αστρολογίας και της τέχνης ανάμεσα σε άλλα, ενώ επιχείρησε υπερ-ιστορικές συνδέσεις και γεφυρώσεις, όπως για παράδειγμα ανάμεσα στην αναγέννηση και τον μοντερνισμό, κάτι που δεν είναι και ιδιαίτερα τυχαίο. Βγαίνοντας για λίγο έξω από το πεδίο της αρχιτεκτονικής, την ίδια εγκυκλοπαιδική προσέγγιση της μεταφορικής χρήσης του ανθρώπινου σώματος για τη δημιουργία και το σχεδιασμό, τη βρίσκουμε το 1991 σε ένα άλλο ογκώδες κριτικό έργο, αυτό της ιστορικού τέχνης Μπάρμπαρα Μαρία Στάφορντ, με τίτλο Body Criticism. Εδώ η Στάφορντ προσπαθεί να μελετήσει, ίσως θα έλεγα να επιβάλλει, αλλά αυτό είναι μια άλλη συζήτηση, τις μεταφορές και τις μεταφορικές χρήσεις του σώματος στο διαφωτισμό. Ένα σώμα το οποίο δεν είναι πλέον το ιδεατό, το αρμονικό, υγιές και αρενοπό σώμα των αρχιτεκτονικών πραγματιών της αναγέννησης, αλλά ένα σώμα το οποίο ασθενεί, ανατέμνεται, πολλαπλασιάζεται και πεθαίνει. Τόσο το έργο του Ρίκφερτ όσο και τη Στάφορντ εκδόθηκαν τη δεκαετία του 1990 και θα μπορούσαμε να πούμε πως αποτελούν συμπτώματα της εποχής τους. Μιας εποχής στην οποία ο λόγος για το σώμα κυριαρχεί στον ακαδημαϊκό χώρο, ιδιαίτερα ύστερα από την τεράστια επιρροή που είχαν και όπως βλέπουμε σήμερα συνεχίζουν να έχουν οι μελέτες για τα μη κανονικά σώματα του Μισελ Φουκό, τα σώματα με σημασία της Τζούντιθ Μπάτλερ, τα κυβερνοσώματα, η κυβόρια της Ντόνα Χάραουεϊ, τα σώματα χωρίς όργανα, τον Τελέζ και η Καταρία, ανάμεσα σε άλλα. Η προσπάθεια της ιστορίας και της κριτικής, της τέχνης και της αρχιτεκτονικής να μπουν στο πεδίο αυτών των λόγων για το σώμα την περίοδο αυτή, δεν εξαντλείται ασφαλώς τις εκδόσεις των Ρίκφερτ και Στάφορντ. Τις ξεχώρισα όμως εδώ, διότι αμφότερες επιχειρούν στοχευμένα μια διερεύνηση της γενεαλογίας της μεταφορικής χρήσης του σώματος για το σχεδιασμό. Δηλαδή, δεν μιλούν για τα σώματα γενικά, αλλά αναπτύσσουν μια μεθοδολογία για την καταγραφή και την κατανόηση αυτής της σχέσης μεταφοράς ανάμεσα στο ανθρώπινο σώμα και στο σχεδιασμό. Η μία περίπτωση αυτή του Ρίκβερτ, κρατώντας ως πεδίο αναφοράς τη ρυθμολογία και τις αρχιτεκτονικές πραγματείες της αναγέννησης, και η άλλη αυτή της Στάφορντ, εστιάζοντας, αν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι εστιάζει, στις παράλληλες αναπαραστάσεις ιατρικής και τέχνης του 18ου αιώνα. Αυτό το οποίο με ενδιαφέρει περισσότερο στα πλαίσια της σημερινής εισήγησης είναι πως παρά την πληθωρικότητά τους και τη χρησιμότητα της πληροφορίας που προσφέρουν, και τα δύο αυτά έργα αποτυγχάνουν να αμφισβητήσουν ή έστω να προβληματιστούν με κριτικό τρόπο πάνω στα όρια της μεταφορικής χρήσης του σώματος για το σχεδιασμό. Δηλαδή, δεν λαμβάνουν υπόψη τους περιορισμούς της ίδιας της μεθοδολογικής προσέγγισης που ακολουθούν. Δεν ανοίγουν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο αυτή η παραδοσιακή αιμονή στη χρήση του σώματος ως μεταφορά του σχεδιασμού, μία θα λέγαμε λογοκεντρική προσέγγιση, είναι μονόδρομος. Κατά πόσο μπορεί να υπάρχουν άλλες προσεγγίσεις, άλλες θεάσεις του σώματος και κατά πόσο η μεταφορολογία μπορεί να καθυστερεί ακόμα
και την αναγνώριση αυτών των διαφορετικών συσχετήσεων. Μάλιστα, ο Ρίκβερτ και η Στάφορντ χρησιμοποιούν τη μεταφορική χρήση του ανθρώπινου σώματος εργαλειακά, δηλαδή με όρους προσωπικού μανιφέστου. Και εδώ αξίζει να αναρωτηθούμε τι μπορεί να εξυπηρετεί σε κάθε περίπτωση αυτή η μεθοδολογική αιμονή με την χρήση του σώματος ως μεταφορά. Στην περίπτωση της Στάφορντ, τα πράγματα είναι εύκολα, διότι μας δίνεται ένας μακρύς, στοχαστικός πρόλογος. Αυτό είναι πάντα πάρα πολύ εύκολο στην Ακαδημία. Διαβάζει τον πρόλογο. Στον οποίο διαβαίνεται πως η επιμονή της στη σωματομεταφορολογία αποτελούσε μια στρατηγική για τη διεκδίκηση από τη μεριά του ιστορικού τέχνης στο τέλος του 20ου αιώνα ενός κομματιού στην πίτα των αναπαραστάσεων του σώματος, όπως αυτές έβρισκαν ευρεία διάδοση στην περίοδο αυτή με την έκρηξη στις τεχνολογίες αναπαράστασης, στις τεχνολογίες απεικόνησης του σώματος, όπως ήταν ο υπέρηχος ή η μαγνητική τομογραφία. Στην περίπτωση του Ρίκβερτ, τα πράγματα είναι κάπως πιο θολά. Η επίμονη παρακολούθηση επί πάνω από 400 σελίδες του ανθρωπομορφισμού θα μπορούσαμε πιθανώς να υποστηρίξουμε πως αποτελεί μια προσπάθεια νοηματοδότησης του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού και ίσως θα μπορούσε να ειδωθεί παράλληλα με τη διαμάχη που είχε ο Ρίκβερτ με εκπρόσωπους της ύστερης πρωτοπορίας του μοντερνισμού, συγκεκριμένα του ιταλικού ρασιοναλισμού, που θεωρούσε ο Ρίκβερτ πως αποστερούσαν με την πρακτική τους ή με την κριτική τους την αρχιτεκτονική απονόημα. Ένα ενδεικτικό παράδειγμα, απαντώντας στον Ιταλό ιστορικό της αρχιτεκτονικής Μάσιμο Ταφούρη σχετικά με το θαυμασμό του τελευταίου για το έργο του Άλντο Ρόσι, ο Ρίκβερτ ανέφερε. Αυτό είναι λοιπόν. Η αρχιτεκτονική μπορεί να παραμένει ζωντανή όσο παραμένει χαζή. Χαζή και πιθανώς όμορφη, αλλά χαζή. Έχει ενδιαφέρον πως αυτή την πολεμική αντιπαράθεση του Ρίκβερτ με τον Ταφούρη και τον Ρόσι σχετικά με την νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού έργου στα πλαίσια της ύστερης avant-garde της αρχιτεκτονικής, τη βρίσκουμε ανάμεσα σε άλλα μέρη στην εκτεταμένη εισαγωγή στον τόμο Body and Building που εκδόθηκε το 2002, ένα από τα λίγα μεγάλα κριτικά έργα για τη σχέση σώματος και αρχιτεκτονικής. Ένα έργο το οποίο είναι αφιερωμένο στη σκέψη του Ρίκβερτ, όπως αυτή επηρέασε ένα πλήθος άλλων μελετητών με αντίστοιχες δραματικές απόψεις, όπως ο Αλμπέρτο Πέρες Γκόμες. Η τοποθέτηση της πολεμικής στην εισαγωγή του τόμου αυτού ίσως εντείνει την υπόθεση πως η κινητήριος δύναμη για την επιμονή στη μεταφορολογία ήταν μια ανησυχία για την νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού έργου σε μια περίοδο που η αρχιτεκτονική στρεφόταν προς τον εαυτό της και αποστρεφόταν το μεταφραστικό της ρόλο, δηλαδή το ρόλο της ως μεταφραστή κοινωνικών και πολιτισμικών τάσεων στο σχεδιασμό. Ρόλο που πιθανώς, σύμφωνα με τους συγγραφείς, να είχε σε άλλες εποχές. Αν η επιμονή στη χρήση του σώματος ως μεταφορά του σχεδιασμού είναι σημαντική για την νοηματοδότηση του αρχιτεκτονικού έργου, ακόμη για την οντολογία της αρχιτεκτονικής, τότε το ερώτημά μου είναι τι γίνεται όταν το σώμα αυτό, το σημείο, το εργαλείο αναφοράς, γίνεται το ίδιο το αντικείμενο του σχεδιασμού. Δηλαδή όταν το ίδιο το σώμα ανοίγει ρογμές στο πεδίο του μεταφορικού λόγου και διεκδικεί τη σύνδεσή του με το σχεδιασμό με όρους διαδικασίας. Μπορεί η αρχιτεκτονική ή οποιαδήποτε σχεδιαστική πειθαρχία, στο βαθμό που φέρει μαζί της την ιδέα του κανόνα, του προτύπου ή της ουτοπίας, να αποκτήσει μια άλλη σχέση με το σχεδιασμένο σώμα. Μια σχέση η οποία δεν θα εξαντλείται στο επίπεδο της ομοίωσης ή της πειθάρχησης, της συμμόρφωσής του. Θα μπορούσαμε να υποστηρίξουμε πως η θεώρηση του σώματος ως αντικειμένου σχεδιασμού, σε πείσμα του Ρίκβερτ και των ακολούθων του, μπορεί να σημαίνει και το τέλος της μεταφορικής σχέσης σώματος και αρχιτεκτονικής όπως την ξέραμε, ως μια σχέση νοηματοδότησης. Και αντίστροφα, επιτρέποντας τη διερεύνηση του δεύτερου πλαισίου ερμηνείας του σχεδιασμένου σώματος, αυτού της σχεδιαστικής ιδεολογίας, μήπως θα μπορούσαμε να το κατευθύνουμε σε μια άλλη πορεία, όχι αυτή των προτύπων, αλλά αυτή που μας ενεργοποιεί σε μια σκέψη ως προς τη διαδικασία του σωματικού σχεδιασμού. Για παράδειγμα, ποια είναι η διαφορά της μίμησης ενός προτύπου ως σχεδιαστική πρακτική σε σχέση με μια πιο ελεύθερη συστατική προσέγγιση, που δεν ακολουθεί ένα τελεολογικό άξονα σε σχέση με το ανθρώπινο σώμα? Μπορεί να υπάρξει μια τέτοια συστατική προσέγγιση στα πλαίσια του ανθρώπινου σώματος? Τώρα, έχοντας αντίληψη της πλούσιας και μακράς παράδοσης μεταφορικής χρήσης του σώματος για το σχεδιασμό, το ερώτημα είναι κατά πόσο η αντίληψη του σώματος ως αντικειμένου που σχεδιάζεται μπορεί να σπάσει αυτό το φράγμα του λογοκεντρισμού. Ενός λογοκεντρισμού, ο οποίος μπορεί να υφέρει και πίσω από άλλες συνδέσεις σώματος και αρχιτεκτονικής, όπως για παράδειγμα το θέμα του πόθους στην αρχιτεκτονική, πόθος ο οποίος έχει συνδεθεί ξανά με την ύστερη avant-garde. Επίσης, ένα ερώτημα είναι κατά πόσο μπορούμε να αμφισβητήσουμε συνολικά τη χρήση της μεταφοράς σαν στρατηγική του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, όταν αυτή η μεταφορά δεν αφορά κυρίαρχα το σώμα, αλλά άλλες έννοιες. Και επειδή εδώ μιλήσαμε αρκετά για τον Τελέζ,
ας πούμε, θα μπορούσαμε να μας προβληματοποιήσει για τον τρόπο με τον οποίο ιδέες όπως το ρίζωμα ή η πτύχωση, ακόμη και το σώμα χωρίς όργανα, έχουν χρησιμοποιηθεί με όρους μεταφοράς ή με όρους μετονομίας στο αρχιτεκτονικό σχεδιασμό με εντελώς, ίσως θα λέει κανείς, άκρητα. Τέλος, θα μπορούσαμε να αμφισβητήσουμε τη χρήση του ίδιου του χώρου ως μεταφορά για τη συγκρότηση των λογικών και τη συγκρότηση των νέων σωμάτων, τα οποία αναφέρθηκα, το οποίο είναι κάτι το οποίο έχει να κάνει πάλι με τη διάδοση του σωματικού σχεδιασμού στο επίπεδο του καθημερινού. Δηλαδή, υπάρχει ένα ερώτημα κατά πόσο αυτά τα σώματα, το σώμα χωρίς όργανα, ή το κυβόργιο, ή τα τέρατα της Μπρεϊντότη, ή τα επιτελεστικά σώματα, έτσι όπως αναφέρονται στο λόγο, μπορούν να αποτελέσουν πραγματικά πρότυπα ή κατά πόσο ξεφεύγουν στο επίπεδο ενός λογοκεντρισμού. Μία τέτοια προσέγγιση στοχεύει στο να ανοίξει νέες προοπτικές για την ιδεολογία του σχεδιασμού και νέες σχετίσεις μεταξύ σχεδιασμού και σώματος. Ο στόχος της εισήγησης αυτής δεν ήταν προφανώς να απαντήσει τα ερωτήματα αυτά, αλλά περισσότερο να τα ανοίξει και να ακούσω τι έχετε να πείτε κι εσείς. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα να ρωτήσω τη Στρογγυλή Τράπεζα αν θα ήθελα να κάνουν κάποια σχόλια μεταξύ σας, αν θα θέλατε να συζητήσετε κάτι σχετικά με αυτά που είπατε, τα κοινά σημεία στις ομιλίες σας. Ας δώσουμε για και το λόγο στο κοινό. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η πρώτη είναι μια σκέψη που μου είχε πει από την Υπουργία του Σπλόνη. Η σκέψη ότι έχουν πιάσει πάρα πολύ στο σώμα μας αντικείμενο ή ως μηχανή, ως σώμα που εξουσιάζεται, δηλαδή τα αντικείμενα εξουσίας, αλλά λιγότερο στο σώμα ως υποκείμενο. Με την έννοια της ενότητας του σώματος. Δηλαδή υπάρχει μια ολόκληρη ιστορία στην αντίληψη του σώματος, ιστορία ενοποίησης του, την οποία πολλοί μας θεωρούμε δεδομένη ενώ δεν είναι. Κατά κάποιο τρόπο έσπασε μέσα από την ομιλία και κυρίως μετάβασε στον Τελέτ, αλλά νομίζω ότι και στο Νίτσε είναι κομικό σημείο. Δηλαδή το σώμα είναι πολλαπλότητα και μάλιστα δεν είναι καν τελειομάχης, είναι το ίδιο μια μάχη μεταξύ αντιπρόμενων αισθήτων. Και το δεύτερο είναι μια ερώτηση που αφορά την ομιλία της κυρία Ζήτα. Σκεφτόμουν ότι μέσα από την κρίση της προσεκτικής τέχνης στη τέχνη, ότι ίσως σπάει ο διαισμός οργανικού μηχανικού, κυρίως τη δουλειά του Στελάρ, με έναν τρόπο απελευθερωτικό σχεδόν. Δηλαδή, αν μπορεί να θεωρηθεί ειδικά αυτό το κίνημα το στεφό χέρι, το τρίτο, σαν μια οργανοποίηση του μηχανικού, δηλαδή αποκτά σχεδόν μια οργανικότητα. Λοιπόν, κοίταξε, είναι πάρα πολύ γύρω από αυτό το ερώτημα περιστράφηκε και η δική μου σκέψη. Κοίταξε, λέω και στους δικούς μου σπουδαστές ότι όταν γράφετε κάτι για το σώμα, καλύτερα να σκεφτείτε το δικό σας σώμα. Γιατί όταν σκεφτούμε, όταν βάλουμε μπροστά ένα σώμα, το σώμα του άλλου, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μια είναι υπερκατηλημένο το σώμα σήμερα. Δηλαδή δεν είναι μόνο οι αλλαγές προς τα προσθετικά μέρη ή τις πλαστικές ή τα τεχνικά μέρη, αλλά υπάρχει και μια υπερκάλυψη του σώματος, καταστρώματα που τελικά το πνίγει. Πρέπει να κάνουμε ανασκαφές για να βρούμε τι είναι, ποιο είναι το δικό μας σώμα. Είναι λίγο δύσκολο. Συμφωνώ δηλαδή σε αυτό το σημείο μαζί σου. Ότι από τη δική μας μεριά, από την ψυχανάλυση, αλλά και μέσα από αυτά που έχουμε μάθει από τον Deleuze,
Επομένως και από τη χειροανάλυση. Κυρίως θέλω να επαφήνουμε στο ίδιο το σώμα. Δηλαδή πάντα ανάμεσα σε εμάς και στο σώμα μας θα παρεμβάνονται διάφορα συστήματα ή αφηγήματα, αλλά το σώμα έχει ανεξάντλητα εφόδια. Δεν τελειώνουν τα εφόδια του σώματος. Το σώμα θα είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από τον τρόπο που το σκεφόμαστε και εμείς θα είμαστε το προηγούμενο του εαυτού μας είναι όταν προσπαθούμε να συλλάβουμε το σώμα. Δηλαδή ένα σώμα είναι πάντοτε σε περίσσια. Αυτό θα ήθελα να σου απαντήσω, ότι ένα σώμα πάντα θα υπερισχύει. Ο καθένας μπορεί να σκεφτεί διάφορους τρόπους. Εγώ πρότεινα ήδη έναν τρόπο που είναι ο πιο κατανοητός σε έναν τρόπος, είναι η παραίτηση από το δικό μας σώμα με έναν τρόπο και η επανατοποθέτησή μας στη σειρά με τα σώματα των άλλων ανθρώπων, ζώων, άλλων οργάνων. Δεν ξέρω αν σε ικανοποίησε η απάντησή μου. Ήθελε να δώσει τα λόγια. Α, είσαι εκεί. Θα το κλείσουμε νομίζω. Εγώ αυτό που ήθελα να δείξω μέσω της τέχνης είναι ότι η τέχνη πειραματίζεται με όλες αυτές τις τοποθετήσεις. Δηλαδή και από αυτές η συγκεκριμένη, τουλάχιστον σίγουρα και αρκετοί άλλοι είναι γνώστες των νεότερων εξελίξεων και στη θεωρία και στην τεχνολογία και προσπαθούν μέσω της δικής τους πρακτικής να αναδείξουν δυνατότητες αυτών των πραγμάτων που συζήτησε, ας πούμε, πιο θεωρητικά, το κυβόριο, το τέρατος κτλ. Και ότι μας προσφέρουν, βέβαια είναι κάπως ανώδυνο σε σχέση με την ομιλία της Βάσιας, δηλαδή μπορεί να είναι επόδυνο στο ίδιο του το σώμα, αλλά είναι ανώδυνο προς τους υπόλοιπους, σε αντίθεση, ας πούμε, με το μεταναστευτικό σώμα, το οποίο είναι κάτι πολύ πιο παρόν και κρίσιμο. Αλλά νομίζω και οι καλλιτέχνες με τον τρόπο τους αυτών μας δείχνουν το οριακό άλλο, τις δυνατότητες της χρήσης της μηχανικής. Αν σκεφτούμε πόσα μηχανικά πράγματα χρησιμοποιούμε από τα γυαλιά, τους χρηματοδότες, τα κινητά, τις φωτογραφικές μηχανές, δηλαδή είμαστε συνεχώς με κάποια προσαρτήματα και είναι ένας τρόπος να σκεφτούμε τι κάνουμε με όλα αυτά. Θέλω να πω, γιατί αυτό με αυτό που είπε η Φέη, ο πόνος, το άλγος, είναι η πιο βασική ίσως αγκίστρωση στο σώμα. Δηλαδή, ακόμα καθώς μεγαλώνω σαν γιατρός, όλο και λιγότερο δέχομαι ότι υπάρχει πραγματικά νόσος και θεραπεία, αλλά πιστεύω ότι υπάρχει πόνος. Όταν δηλαδή πρόκειται να μιλήσουμε για πόνο, αυτό με ενδιαφέρει πολύ. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα που είναι πολύ επίκαιρο στη σημερινή κουβέντα. Οι άνθρωποι που θέλουν να ολοκληρώσουν τη μετάβαση από το γυναικείο φύλο στο ανδρικό ή και αντίστροφα, κάπως αυτό υπενήθηκε με ονειροφέ, υφίστανται ένα τρομακτικό πόνο, μια σειρά από, γίνεται σε μια σειρά από επιβάσεις που συνεπάγονται ένα τρομακτικό πόνο. Ο τρόπος όμως που προλαμβάνεται αυτός ο πόνος από αυτούς τους ίδιους τους ανθρώπους είναι εκπληκτικός. Γιατί κάπου έχουν προεξοφλήσει, έχουν προκαταβάλει τον πόνο. Επομένως ο πόνος και το σώμα είναι δύο έννοιες σχεδόν ταυτόσιμες. Το σώμα κυρίως έτσι σωματοποιεί, μέσα από τον πόνο. Και άρα αυτό έχει και μια πρακτική σημασία. Ή θα αφήσουμε τον πόνο να περάσει την εξουσία και να χρησιμοποιηθεί με τον τρόπο που λέει ο Φουκώ και πολλοί άλλοι εις βάρος μας, ή θα κρατήσουμε τον πόνο, θα κρατήσουμε το τραύμα και θα το χρησιμοποιήσουμε για δικό μας λογαριασμό. Παρακαλώ. Καταρχά, στα ελληνικά συμβούλια ήταν πολύ ευχαριστημένε. Δύο ερωτήσει και την κυρία Κολύρια. Σχετικά με το σχόλιο που κάνατε μόλι, το
το σώμα ότι ισχύει ο πόνος. Πώς μπορούμε να συμβιβάζουμε ή δεν μπορούμε αυτό με την γνωστή ρίση του Λακάν, το σώμα του νευρωσικού είναι νεκρό, γιατί είναι παραγεγραμμένο από συνέντευξη. Και η δεύτερη ερώτηση που ήθελα να κάνω, μια και αναφερθήκατε στο συμβολικό φαλό του Λακάνου. Στον Λακάνο ο φαλός είναι ένα σημαίνον, έτσι. Οπότε δεν αναφέρεται απαραίτητα απευθείας στον πραγματικό φαλό, μπορεί να αναφέρεται ουσιοκρατικά στην αντική θέση, τονικά, και όχι ουσιοκρατικά στην αντική θέση. Οπότε εσείς προτείνετε τι ακριβώς την αντικατάσταση της φαλικής λειτουργίας με κάτι άλλο, ίσως με την προσέγγιση του σημαίνοντος της έλλειψης στον άλλο, και αν είναι κάτι που θέλω να μας δώσετε ένα παράδειγμα. Παράδειγμα, αν θέλω να παραμείνω πιστή στο Λακάν, δεν ξέρω αν μπορώ να δώσω, αλλά παρόλα αυτά εγώ θα δώσω. Κοίταξε, αυτό είναι ένα που έφυξε σε λέξη, είναι ένα πολύ κέριο σημείο για το πού πάει σήμερα η ψυχανάλυση. Διότι όλη η ψυχανάλυση διατείνεται, ο Φρόιντ το λέει απερίφραστα στα μαθήματα για την ψυχανάλυση, το λέει. Το βιολογικό φύλο δεν έχει καμία σχέση με το φύλο με το οποίο ξαπλώνουμε στον τιβάνι και λέει ότι δεν έχει σημασία η αντιπαράθεση φαλού, πέους και εδίου, σημασία έχουν ερωτογόνες ζώνες. Το ακούω. Ακούω πολύ περισσότερο, ακούω πολύ περισσότερο αυτή την άποψη και στο Λακάν. Εγώ όμως θέλω να πάρω μια απάντηση. Αυτή την απάντηση η δασκάλα μου και η δασκάλα όλων μας, Λούση Λιγκαρέ, δεν την πήρε το 1961 και μαζί με την άλλη μεγάλη ψυχαναλύτρια της Φρανσουάζ Ντολτόν και το Φελίξ Γκουαταρί, Ντελεζ Γκουαταρί που λέμε, αποχώρησε από την ψυχαναλυτική εταιρεία του Παρισιού. Γιατί όσο και αν μας λέγαν Φρόιντ και Λακάν ότι απλώς ο φαλός είναι ένα σύμβολο από τις πρωτόγονες φυλές, υπάρχει μια συνεκδοχή, υπάρχει κάτι που γίνεται στη γλώσσα. Φαλός και πέος έχουν μια συνεκδοχή και αυτό κατευθύνει τη δυτική μεταφυσική και την πατριαρχία, γιατί ξέρουμε πως είναι η ζωή, δεν χρειάζεται να το βάλω εγώ σαν επιχείρημα, ξέρουμε πως είναι η ζωή. Η γυναίκα έχει αποκλειστεί, ό,τι στέκεται πίσω από τη γυναίκα έχει αποκλειστεί, το κύριο σημαίνον, η μαλλονική κύρια εκπροσώπηση του σώματος είναι ένας άνδρας, λευκός, παραγωγικός, διανοούμενος, τα ανέφεραν και οι Φέοι και δεν θυμάσαι πολύ ωραία. Επομένως, η απάντησή μου ότι είναι απατηλό το ότι ο φαλός είναι μια απλή μεταφορά. Δεν είναι καθόλου απλή μεταφορά, είναι κάτι υλικό που εγγράφει, που κυριαρχεί, που διαμορφώνει, για τη δική μας άποψη στη ριζοσπαστική ψυχανάλυση. Τι μπορεί να μπει στη θέση του. Έχουν πάρα πολλά πράγματα προταθεί. Η Λούση Λιγκαρέ βάζει στο Speculum of the Woman, κλασικό βιβλίο που το συνιστώ σε όλους το διαβάζω, βάζει τα χείλη του εδίου που έχουν μια προσληπτικότητα, μια αποδεκτικότητα. Ο Ντελέζ βάζει την περατότητα, την υλικότητα των σωμάτων. Θα κρατήσω και εγώ αυτό το προνόμιο. Δεν θέλω να το βάλω σαν ένα δεδομένο και αναπαραστασιακό στοιχείο. Η ψυχανάλυση μπορεί να κινηθεί και το κάνει ήδη, υπάρχουν πάρα πολλές σχολές. Εσύ που οπωσδήποτε θα ασχοληθείς στο μέλλον, θα αναγκαστείς να τις μάθεις και εγώ θα σε βοηθήσω σε αυτό. Η ψυχανάλυση βγαίνει από αυτό το φαλολογητικό πρότυπο, γιατί το κόστος που πληρώνει είναι πάρα πολύ μεγάλο. Σκεφτείτε τι ξέρετε σήμερα για την ψυχανάλυση και τι γνώμη έχετε. Πληρώνει μεγάλο κόστος. Στρέφεται σε ένα πιο υλικό πρότυπο. Στρέφεται στον πρώιμο Φρόιντ. Σκέφτεται σε μια ανάληψη του κύκλου της ζωής, θάνατο, ζωή, περατότητα. Έτσι θα μπορούσα να απαντήσω στην ερώτησή σου. Δεν ξέρω αν άλλο πολύ θα πρέπει να προσθέσουν κάτι. Και αν απάντησε στην ερώτησή σου με έναν τρόπο. Κάποια άλλη ερώτηση. Καταρχήν, συγχαρητήρια.
Και συγχαρητήρια και για το γεγονός ότι αυτό το θέμα είναι στην εποχή και στην συγκεκριμένη κοινωνία στην οποία ζούμε κάτι πάρα πολύ επίκαιρο, καθώς συγκεκριμένα για το σώμα ως κάτι σχεδιάσιμο και μεταβλητό είναι επίκαιρο, επειδή βλέπουμε διάφορα κινήματα όπως biohackers και transhumanists και άλλα τέτοια πρόβλημα κινήματα να ανέρχονται. Και βλέπουμε μέσα από αυτά τα κινήματα να υπάρχει ένα όλο και μεγαλύτερο body awareness. Πλέον γνωρίζουμε το σώμα μας και γνωρίζουμε μέχρι που μπορούμε να το πάμε με τα μέσα που έχουμε. Με τα βιοτεχνολογικά μέσα που έχουμε και με οτιδήποτε άλλο μπορούμε να σχεδιάσουμε. Και απ' έξω, αλλά και εσωτερικά. Ας πούμε το καινούργιο που έχουν φέρει οι biohackers είναι η συνειδητοποίηση ότι μπορούμε να τα αλλάξουμε και εσωτερικά, λέω. Και η ερώτησή μου είναι κατά πόσο αυτό μπορεί να αποτελεί τέχνη, κυρίως προς την τέχνη ερώτηση. Είναι και αυτό μέρος. Μπορείς να μας πεις μερικά πράγματα ακόμη για το συγκεκριμένο παράδειγμα, δηλαδή τι κάνουν? Συγκεκριμένο παράδειγμα, υπάρχει ένας biohacker, λεγόμενος Josiah Ziner, ο οποίος χρησιμοποιεί το, όπως γνωρίζει, το CRISPR, μια καινούργια τεχνολογία, βιολογική, στην οποία μπορείς να επέμβεις στο πώς θα εκφραστείτε και η γενική πληροφορία και να αλλάξει ένα σημείο. Κάνει την άμεση στην αυτότητα. Γνωρίζει ότι είναι επικίνδυνο, πέρα από αυτά το κάνει. Και όχι μόνο το κάνει στον εαυτό του, αλλά έχει δημιουργήσει και ένα μανιφέστο όπως αυτό, αλλά και ένα site στο οποίο πουλάει kits, που λέγονται Biohack και Bioengineering Kits, το οποίο μπορεί ο καθένας να χρησιμοποιήσει, ακολουθώντας τις οδηγίες πολύ προσεκτικά, ώστε να μπορεί να κάνει και στον ίδιο τον εαυτό. Και να επέμβει στον εαυτό του σε ένα σχεδόν γενετικό επίπεδο. Αλλά αυτό είναι μια αλλαγή, είναι μια μεταβολή και είναι και ένα σχεδιασμό από μέσα. Να απαντήσω. Δηλαδή, δεν ξέρω κάποιον καλλιτέχνη που να το χρησιμοποιεί αυτή τη στιγμή. Μπορεί να υπάρχει. Έχει κάνει ενέσεις χλωροφύλης, έριξε την δουλειά του στην τελευταία ντοκουμέντα και στην Ελλάδα. Και δίδει αυτές τις ενέσεις προκειμένου να τις κάνουν οι υπόλοιποι. Το ακούσατε αυτό? Θες να το πεις, Ρανία? Υπάρχει ένας καλλιτέχνης. Περίμενε. Η Ουρανία είναι συνάδελφος εδώ. Υπάρχει ένας τέτοιος καλλιτέχνης, δούλεψε ένα μεγάλο διάστημα στην Ελλάδα, στα πλαίσια της ντοκουμέντα 14, της τελευταίας ντοκουμέντα, ο οποίος παράγει ενέσεις χλωροφύλης και τις κάνει στον εαυτό του. Ανοίξε μια ομάδα που δουλεύει πάνω στα θέματα του φύλου, πάντως κάνει ενέσεις χλωροφύλης. Και έχω σχέσεις εδώ αναπτύξει με Έλληνες καλλιτέχνες, έχω δημιουργήσει ομάδες εδώ παρέμβαση. Το βασικό είναι όμως ότι κάνει αυτές τις ενέσεις χλωροφύλης στον εαυτό του. Και τις δίνει και σε άλλους. Θέλω πάντως να πω γιατί αναφέρθηκε δύο φορές όχι στα πλαίσια του καθημερινού, αλλά στα πλαίσια της τέχνης. Και θεωρώ πως η ερώτηση αυτή τελευταία κάπως συνδέεται. Τι σημαίνει ακριβώς αυτή η διάκριση? Γιατί συνδέεται πάρα πολύ, κατά τη γνώμη μου, το τελευταίο ερώτημα και με τις τελευταίες προσεγγίσεις στη σύγχρονη τέχνη. Ας πω και εγώ δύο λόγια, παρότι δεν ξέρω καλλιτέχνη που να το χρησιμοποιεί. Ένα πράγμα που πιστεύω είναι ότι, όπως είπα και πριν, είναι ότι κάποιοι καλλιτέχνες και είναι
είναι χαρακτηριστικό της τέχνης, νομίζω, να χρησιμοποιεί όλα τα μέσα που της δίνεται. Άρα μπορεί να δούμε πολύ περισσότερα τέτοια συμβάντα, ας πούμε, και τέτοιες κατευθύνσεις στο μέλλον. Είναι κάτι σχετικά καινούριο και τεχνολογικά, οπότε μπορεί και η Ορλάν χρησιμοποιεί την προσθετική πάνω στον εαυτό της. Έτσι, δηλαδή δεν είναι κάτι καινούριο, αλλά μπορεί αυτό να γίνει πιο διαδεδομένο, ανάλογα και με το πόσο διαδεδομένο μπορεί να είναι αυτά τα μέσα. Γιατί είναι ακόμη τεχνολογικά πολύ δύσκολα, τουλάχιστον αυτά του Stellar, ας πούμε. Αλλά το άλλο που ήθελα να πω σε σχέση με αυτό που τέθηκε για τη διάκριση καθημερινής ζωής και τέχνης, και αυτό είναι κάτι ενδιαφέρον, γιατί τα όρια και είναι, αν θέλετε, και μια επέκταση αυτής της συζήτησης των ορίων του σώματος, όπως και των ορίων μεταξύ τέχνης και άλλων κλάδων, ας πούμε, της ενσώματης ζωής μας, ότι αυτά δεν είναι τόσο σαφή. Δηλαδή, μπορεί ένας να είναι καλλιτέχνης και ένας να μην ποζάρει ως καλλιτέχνης, ή να είναι επιχειρηματίας, ή να είναι... Και το ενδιάμεσο, νομίζω, είναι κάτι πολύ πιο θολό και είναι και υποσυζήτηση σήμερα. Θέλεις μήπως να πεις κάτι για αυτή τη διάκριση? Ναι, τουλάχιστον για το πώς το... Αλλά χρειάζεσαι το μικρό. Χρειάζομαι το μικρό. Μπορεί να το μοιραστείτε εσείς εκείνο και εμείς. Να μοιραζόμαστε. Δεν είναι κακό να μοιραζόμαστε. Για το ερώτημα αυτής της διάκρισης, επειδή το έθεσα εγώ, με έναν έμεσο τρόπο, ίσως ήθελα να αναφερθώ σε σώματα τα οποία δεν ανασχεδιάζουν το σώμα τους στα πλαίσια μιας καλλιτεχνικής πρόθεσης, όπως για παράδειγμα η Ορλάν ή ο Στέλλαρ, αλλά στα πλαίσια άλλων επιλογών, οι οποίες δεν τους δίδονται κάποιες φορές. Και αναφέρομαι εδώ στο θέμα των διατηρητικών σωμάτων, ενσώματων υποκειμένων, δεν είναι μόνο σώματα. Ένα θέμα το οποίο είναι ιδιαίτερα κέριο. Τον Οκτώβριο είχαμε μια ψήφιση στη Βουλή για ένα νομοσχέδιο ιδιαίτερα σημαντικό για την νομική αναγνώριση ταυτότητας φύλου με έναν τρόπο που δεν σχετίζεται με το σχεδιασμό του σώματος. Αναφερθήκατε στον πόνο. Ο πόνος αυτός για αυτά τα υποκείμενα δεν είναι πάντα μια επιλογή. Δηλαδή, οι πρακτικές αυτές του σχεδιασμού του σώματός τους επιβάλλονται, προκειμένου να μπορούν να αλλάξουν τα στοιχεία της ταυτότητάς τους, να γίνω ακόμα πιο σαφής. Εάν εγώ είμαι ένα τέτοιο υποκείμενο και θέλω να καταγράφομαι στην ταυτότητά μου με ένα φύλλο το οποίο δεν είναι αυτό που μου δόθηκε στη γέννησή μου, οφείλω όφυλα μέχρι τον Οκτώβριο από τον νόμο να προχωρήσω σε αλλαγές στο σώμα μου, επώδυνες αλλαγές, αλλαγές οι οποίες εκτός από πόνο έχουν επικινδυνότητα, εκτός από πόνο και επικινδυνότητα προϋποθέτουν το θάνατο σε επίπεδο αναπαραγωγής. Μιλάμε ότι τα υποκείμενα αυτά υποχρεούνταν στη στήρωση, προκειμένου να αλλάξουν την ταυτότητα του φύλου τους. Αυτά τα ίδια υποκείμενα διεκδικούν σε άλλα πλαίσια, πιθανώς. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπόκεινται σε αυτές τις πρακτικές από τον νόμο, κάτι το οποίο γι' αυτό ήταν τη σημαντική στιγμή η ψήφιση του νομοσχεδίου. Διεκδικούν τη χρήση των τεχνικών σχεδιασμών του σώματος για μια απελευθερωτική διεκδίκηση της ελευθερίας της μορφολογίας του σώματός τους. Ξανά μια μορφολογία του σώματος, η οποία παρότι έχει αναλυθεί από τον ακαδημαϊκό λόγο και η Diane Fass, μια φεμινίστρια ακαδημαϊκός, έχει θέσει τον προβληματισμό σχετικά με το κατά πόσο ο ακαδημαϊκός χώρος παίζει πάνω στις πλάτες σωμάτων και υποκειμένων τα οποία είναι μη κυρίαρχα και κατά πόσο τα χρησιμοποιεί προκειμένου να συζητάει διάφορα. Αυτά τα σώματα λοιπόν και τα ενσώματα υποκείμενα ακολουθούν αυτές τις σχεδιαστικές πρακτικές, όχι γιατί θέλουν να τις προβάλλουν ως μια καλλιτεχνική πρακτική ή γιατί θέλουν συγκεκριμένα να προβάλλουν το σώμα τους ως ανατρεπτικό, αλλά γιατί αυτή είναι η καθημερινότητά τους, αυτή είναι η ταυτότητά τους. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι οποίες δεν έχουν θεωρητικοποιηθεί τόσο, τα σώματα αυτά, τα ενσώματα αυτά υποκείμενα, σχεδιάζουν το σώμα τους με βάση ένα βλέμμα το οποίο δεν είναι το κοινωνικό βλέμμα,
το κοινωνικό βλέμμα που θέλει να σηματοποιούν την εμφάνισή τους ως στερεοτυπικά ανδρική γυναικεία, αλλά είναι το πορνικό βλέμμα. Δηλαδή, υπάρχουν γυναίκες αυτή τη στιγμή οι οποίες σχεδιάζουν την υποκειμενικότητά τους, την σώμα την υποκειμενικότητά τους ως υπερβολική, προκειμένου να προσκαλέσουν το πορνικό βλέμμα. Έτσι, συζητάμε δηλαδή σώματα τα οποία και σώματα της υποκειμενικότητας, οι οποίες όταν λέω ότι δεν ανήκουν στο πεδίο της τέχνης, δεν το λέω γιατί δεν μπορούμε να τις θεωρήσουμε και αυτές ως ένα βαθμό καλλιτεχνικές πρακτικές και δεν ξέρω εάν ο καλλιτέχνης ο οποίος αναφέρεται είναι ο Πολ Πρισιάδο. Όχι, αλλά όταν μιλήσατε σκέφτηκα τον Πολ. Ο Πολ Πρισιάδο λοιπόν δεν είναι καλλιτέχνης. Δεν είναι καλλιτέχνης, είναι αρχιτέκτονας. Και φιλόσοφος. Παρί του Ά είναι. Παρί του Ά κάνει. Παρί του Ά διδάσκει, τελείωσε αρχιτεκτονική, τελείωσε κάνει διδακτορικό σε αρχιτεκτονική κάτω από την Βέτρος Κολομίνα, στο Princeton. Κάποια χιλιόμετρα κάτω από εκεί που κάνει κρύο τώρα και θα έμενα. Ο Πολ Πρισιάδο είναι ένας, ιστορικός, θα λέγαμε, της αρχιτεκτονικής. Ξέρετε πώς λεγόταν αρχικά. Μπέατρις. Ωραία. Δεν χρειάζεται να το αναφέρουμε, εφόσον αυτός επέλεξε να μην αναφέρεται. Ο ίδιος θέλει να το αναφέρει. Στο ντοκουμέντα άρχισε με αυτόν τον τρόπο. Ωραία. Ο οποίος κατέρευσε την πορεία της, για απαντώντας στο προηγούμενο ερώτημα, κατέρευσε την πορεία της μετάβασής του σε ένα εξαιρετικό άρθρο το οποίο λέγεται Architecture as a Practice of Biopolitical Disobedience και συζητάει ακριβώς το πού μπορούν να τοποθετούνται τα biohacking και ως αυτές οι ενσωματώσεις της φαρμακοπορνογραφικής εποχής. Δεν ξέρω αν το πάτησα. Ευχαριστούμε και τα πολύ. Μπορώ να πάρω το λόγο για λίγο. Βάλετε ένα πάρα πολύ κρίσιμο θέμα και το αντιμετωπίζουμε συνέχεια και μέσα στη δουλειά μας, ο καθένας με τρόπο με αυτό που είναι και μέσα στην κοινωνία. Καταρχήν, το θέμα της αλλαγής του ύλου δεν έχει αρχικά σχέση με τον νόμο, γιατί οι πρώτες επεμβάσεις υποτυπώδεις γίνονται, είναι ιστορικές και οι τελευταίες γίνονται για μια 20ετία ή 30ετία πριν ανακύψει το θέμα του θύλου. Ο πόνος και οι αλλοιώσεις, δεν θα μιλήσω για την, πώς το είπατε, στηρότητα. Γιατί αυτό το μοιράζονται οι άνθρωποι αυτοί με αναρρύθμιτες γυναίκες που είτε από απόφαση είτε από διάφορα φυσικά ελαττώματα είναι και αυτές στήρες, αλλά θα μιλήσω πιο πολύ για το ότι αυτοί οι άνθρωποι με αυτόν τον τρόπο έβαλαν πρώτα το θέμα της αλλαγής φύλου. Δεν ξέρουν δηλαδή και άλλο τρόπο για να κάνουν αυτή τη μετάφαση. Και κατά τη γνώμη μου πρέπει να γίνουν σεβαστοί. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ένα φάσμα όλο αυτό των διεμφυλικών και για μένα δεν είναι ένα φάσμα των διεμφυλικών, γιατί για μένα το φύλο, αν μπορεί να τεθεί, είναι κάτι ενιαίο. Πάντως, από την άλλη μεριά, θέλω να πω ότι αυτοί που δεν κάνουν μια χειρουργική μετάβαση, υφίστανται ορμονοθεραπείες που είναι πάρα πολύ επικίνδυνες, οδηγούν σε αγκιακά επεισόδια ή καρκίνους, αλλά αυτό τίποτα δεν σταματάει τον άνθρωπο όταν θέλει να αυτοπροσδιοριστεί. Η δική μου πείρα μου λέει ότι πρέπει να γίνουν σεβαστοί όλοι οι τρόποι. Δηλαδή, αυτά τα άτομα που εγχειρίζονται ή δεν εγχειρίζονται είναι τόσο πιεσμένα, τόσο εξοβελισμένα, τόσο στριμωγμένα στην άκρη και θα έρθουμε εμείς οι ίδιοι που κάνουμε αυτή τη συλλογιστική να τα κριτικάρουμε από πάνω και να τα βάλουμε στο στόχαστρο. Αυτό είναι κάτι που θα με ενοχλούσε. Και πιστεύω ότι θα το βρούμε μπροστά μας, γιατί οι άνθρωποι αυτοί, οι φίλοι μου που πήραν τώρα ταυτότητα και δικαίως και παλέψαμε γι' αυτό και το χειροκροτήσαμε πολύ, μεταφέρουν ένα ορίζοντα που θα το βρουν λίγο αργότερα μπροστά τους. Δηλαδή θα πηγαίνουν στη ΔΕΗ με την ταυτότητα και δεν θα ακούν την ηρωνία Γιώργος ή Γεωργία, αλλά θα βλέπουν ένα βλέμμα ξυνισμένο, ένα καλά. Δηλαδή δεν είναι τα πράγματα όλα στην ανεπαράσταση. Είναι στην αυτοδιάθεση και στην επιθυμία του καθενός. Είναι το σώμα πρέπει να φεθεί, να σωματοποιεί. Πρέπει, δηλαδή, δεν ταιριάζουν κριτικές εν προκειμένου, γιατί πάντα το σώμα θα υπερεκχυλίζει και θα υπερισχύει όλων των κριτικών και των αναπαραστάσεων. Αυτό ήθελα να πω.
Συγχαρητήρια και από μένα. Μία σύντομη ερώτηση θέλω να κάνω στην κυρία Ζήκα σχετικά με τις εκθέσεις που αναφέρατε στο τέλος της ομιλίας σας, όπως που έγινε στην Ελλάδα, όπως Everything is New, αν το καταλάβω. Αν γνωρίζετε, αν κάποια από αυτές λογοκρίθηκε ή απαγορεύτηκε τον ενδιαφέρον μας. Σαν σύνολο ή σαν επιμέρους έργα. Γενικά. Η συγκεκριμένη δεν είχε λογοκρισία από ό,τι ξέρω, αλλά υπήρχε αργότερα στην Outlook μια λογοκρισία. Αλλά δεν είχε έργο με βάση τη σχέση. Όχι. Αυτά τα έργα δεν λογοκρίνουν. Διότι με βοηθά να ξεκαθαρίσω κάτι. Ήθελα να είμαι προσεκτική, δεν ξέρω αν το κατάφερα, στο να μην προτείνω ότι ο σχεδιαστής οφείλει να έχει ένα ρόλο ειδήμονα, ο σχεδιαστής ως αρχιτέκτονας, ας πούμε, μπορεί να έχει ένα ρόλο ειδήμονα που έχει να διεκδικήσει ένα κομμάτι στο λόγο για τον ανθρώπινο σχεδιασμό, πριν από το ερώτημα των κανόνων των αισθητικών προτύπων, μια τέτοια αντιμετώπιση ενέχει θέματα εξουσίας. Δηλαδή, γι' αυτό ήμουν λίγο προσεκτική στο πώς έκανε το πέρασμα από το ένα πεδίο στο άλλο. Δεν συζήτησα κατά πόσο ο σχεδιασμός μπορεί να συμβάλλει, τα πεδία του σχεδιασμού μπορούν να συμβάλλουν στην αρχιτεκτονική του σώματος, αλλά κατά πόσο η ιδέα του σώματος του σχεδιάσματος μπορεί να αλλάξει την οντολογία των σχεδιαστικών πεδίων. Δηλαδή, όχι κατά πόσο εμείς ως σχεδιαστές μπορούμε να διεκδικήσουμε ένα λόγο για να πούμε πώς μπορεί να σχεδιαστεί το σώμα και να επιβάλλουμε κάποιους κανόνες, οι οποίοι μπορούν να δράσουν περιοριστικά συμφωνοβόλητα, αλλά κατά πόσο η ιδέα του σώματος ως σχεδιάσματος αναταράσει λίγο τις ίδιες τις προκείμενες βάσει τις οποίες στηρίχθηκε η οντολογία των πεδίων του σχεδιασμού. Δηλαδή είναι λίγο μια αναδίπλωση, όχι μια αποικιακή αντιμετώπιση των σχεδιαστικών πεδίων πάνω σε αυτήν την καινούργια πίτα του σωματικού σχεδιασμού. Αυτό ήθελα να το ξεκαθαρίσω λίγο, δεν το υποστηρίζω.
το κατά πόσο μπορούν να τεθούν κάποιοι κανόνες για το σωματικό σχεδιασμό, ιδιαίτερα στο θέμα της συνθετικής βιολογίας. Το άφησα ανοιχτό, δεν το απάντησα για κανένα λόγο. Αυτό το οποίο μπορώ να πω είναι ότι οτιδήποτε σχεδιάζεται φέρει πίσω του μια σχεδιαστική θεωρολογία. Οτιδήποτε. Yeah. Σχεδιαστική θεωρολογία. Δεν υφίσταται κάτι το οποίο είναι απόλυτα λειτουργικό. Δηλαδή, ο τρόπος με τον οποίο θα παρέχουμε στο σώμα, ακόμα και η περίπτωση, νομίζω ότι τα σπάρα 500 ήταν τα engravings που δείξατε για τον 16ο αιώνα για την προστατική. Έχει μια ιδεολογία πίσω του, γιατί από τον αγώνα και η περίδεση αυτή και γιατί να αλλάξουμε τη μύτη, για παράδειγμα, γιατί να μην αφήσουμε τη μύτη κομμένη. Ή ας πούμε υπάρχουν κάποιες σύγχρονες διερωτήσεις σχετικά με το κατά πόσο μπορούμε να κόψουμε μέλη του σώματός μας. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι, για παράδειγμα, δεν θέλουν να έχουν χέρι. Δεν τους επιτρέπεται από το ιατρικό πρωτόκολλο να κόψουν το χέρι τους και υπήρχε ένας ακαδημαϊκός, ο οποίος έψαξε με ποια δικαιολόγηση και βρήκε ότι υπάρχουν κάποια νομοθετήματα στην Αγγλία, για παράδειγμα, τα οποία πάνε από τη φεουδαλική εποχή, που λένε ότι δεν έχει ο άνθρωπος εξουσία πάνω στο σώμα του. Δεν μπορεί να πει ότι δεν μπορεί να έχει χέρι, γιατί το χέρι του είναι πολύτιμο για να πολεμήσει ή για να σκάψει το χωράφι του φεουδάκι. Εκεί θέτονται και τα ερωτήματα της ελευθερίας. Δηλαδή, οποιαδήποτε παρένταση. Άλλο ερώτημα, πολύ, πολύ απλό. Μπορούμε να προσθέσουμε στήθος, εμείς οι γυναίκες. Πόσο εύκολο μπορούμε να αφαιρέσουμε στήθος? Δεν ξέρω αν έχει πάει μια γυναίκα, από όσο βρίσκονται σήμερα, σε έναν γιατρό να συζητήσει αφαίρεση του στήθους. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ενώ υπάρχουν πρωτόκολλα. Ιατρικός, ναι. Δεν είναι καθόλου ασυνήθιστο. Δεν είναι ασυνήθιστο, αλλά δεν είναι τόσο εύκολο. Και αρχίζει μια διαπραγμάτευση. Και πόσο μικρό. Και γιατί μικρό. Ενώ άμα θες να το μεγαλώσεις, μπορείς να το κάνεις και από το ίντερνετ. Δηλαδή, θα πω ότι υπάρχει μια δυσκολία για κάποια αισθητικά πρότυπα. Υπάρχει μια δυσκολία. Δεν είπα ότι δεν είναι δύσκολο, αλλά υπάρχει μια τριβή εκεί. Τι σημαίνει όταν αρχίζεις και κλονίζεις. Επειδή ζητήσατε να συζητάμε για το δικό μας σώμα. Έτσι, φέρνω παράδειγμα, το οποίο εγώ το έχω αντιμετωπίσει. Είναι πολύ κατανοητό. Ήταν και τις καλύτερες τιμές σας. Δεν ξέρω πώς θα το αντιμετωπίσω αυτό. Χαρά πάντα. Είναι στο επίπεδο του ψηφιακή συζήτηση. Τίποτα. Κάνουμε ενδοτραπεζικό. Θα ήθελα να ρωτήσω ότι ο σχεδιασμός, σύμφωνα με αυτό που είπατε, εξαρτάται από την λειτουργικότητα και την λειτουργικότητα. Δηλαδή, είπατε ότι ο σχεδιασμός σε περίπτωση τη πολιτική που δεν θέλει να του επιτρέπεται να το κοψιδιάζει, δεν επιτρέπεται επειδή θα καταδεικνύει μια λειτουργικότητα. Άρα λοιπόν, η λειτουργικότητα είναι εκείνη που ορίζει, ας πούμε, που καθορίζει μάλλον για το αν θα γίνει με το τρόπο της λειτουργικής και όχι η κυβερνητική. Έτσι και η λειτουργική πρέπει να κρύβεται πίσω από την λειτουργικότητα. Το χωράφι δεν του ανήκει. Δεν είναι το χωράφι του. Ούτε το πόλεμο του ανήκει. Είναι σημαντικό αυτό. Το κράτος, η εξουσιαστική δομή δεν του επιτρέπει να χάσει το χέρι, στο βαθμό που το χέρι αυτό είναι πολύτιμο για κάποιον άλλον, όχι για τον ίδιο. Και εκεί αρχίζει να ταράζει το θέμα της λειτουργικότητας. Πριν συνεχίσουμε στις επόμενες ερωτήσεις, θα μου επιτρέψετε να κάνω και εγώ μια ερώτηση προς την κυρία Λέικα. Η Ντόνα Χάραγουεϊ έλεγε ότι για τα cyborgs, ότι η βιοτεχνολογία δημιουργεί εκ νέου σώματα. Και ήθελα να ρωτήσω αν αυτό αποτελεί μια προέκταση της βιοεξουσίας όπως την έχει θέσει ο Φουκό. Δεν κατάλαβα ακριβώς αν αποτελεί προέκταση βιοεξουσίας. Έτσι όπως την έχει θέσει ο Φουκό, δηλαδή ότι τα σώματα είναι φτιαγμένα για να λειτουργούν με ένα πολύ συγκεκριμένο τρόπο επιτήρησης και εξουσίας μέσα στην κοινωνία. Προφανώς και γι' αυτό νομίζω ακούστηκε αρκετά και είχε βγει αυτό το πώς μορφές επανασχεδιασμού του σώματος εν δυνάμει μπορούν να δημιουργήσουν το σώμα ως ένα τόπο αντίσταση τελικά. Άρα νομίζω αυτό είναι, ακούστηκε πάρα πολύ στο δικό μας τραπέζι, ότι είναι με ένα συγκεκριμένο τρόπο, οπότε κάθε τι που σπάει αυτά τα όρια εν δυνάμει
Άρα ένα σημείο αντίσταση. Και στην περίπτωση δηλαδή των cyborgs υπάρχουν και πάλι κάποιοι εξουσιαστικοί μηχανισμοί από πίσω. Αν το καταλαβαίνω σωστά. Θα είπα το αντίστροφο. Το αντίστροφο ότι δηλαδή όταν μπαίνουμε σε μια συζήτηση περί cyborg ή προσθετική ή οτιδήποτε άλλο, αυτό ενδυνάμει ένα σημείο αντίσταση. Και σπάει το κυρίαρχο περισσώματο, την κυρίαρχη υλικότητα του σώματο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Εγώ θέλω να μιλήσω στην κυρία Λέκα. Καταρχάς, σας ευχαριστώ πολύ για την ενδιαφέρουσα ομιλία, όπως και τις υπόλοιπες ομιλητές. Βάσει αυτού που είπατε, σχετικά με την πολλαπλότητα τόσο εξουσιών όσο και αντιστάσεων, και αντιμετωπίζοντας από την επικαιρότητα, ότι βλέπουμε, πιστεύω εγώ, ένα κατακαιρματισμό μεταξύ των ταυτοτήτων. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς θα ήταν δυνατό να υπάρξει ένα πρόταγμα ενοποίησης και κοινής αντίστασης μεταξύ των διάφορων αυτών ταυτοτήτων, που ναι, μεν διαχωρίζονται γιατί διαχέεται και η εξουσία αντίστοιχα, αλλά πώς θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιο πιο κοινό πρόταγμα σχετικά με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα το θέλαμε κάτι τέτοιο. Ένα τέτοιο ερωτητικό πρόταγμα. Εμένα αυτό είναι το ερώτημά μου. Εμένα μου αρέσει πολλά πλέον των ταυτοτήτων και όλη αυτή η πολυσημεία του σώματος των ταυτοτήτων, και αυτό μπορεί να οδηγήσει σε ενδυνάμινες αντιστάσεις. Γιατί ενδεχομένως μέχρι τώρα η ιστορία έχει αποδείξει ότι τα πιο ενοποιητικά προτάγματα, αφηγήματα κλπ. Μάλλον έχουν τελειώσει. Οπότε ίσως το ερώτημα που πρέπει να θέσουμε όλοι και όλες είναι αν πραγματικά θα θέλαμε κάτι τέτοιο ή αν αυτή η πολλαπλότητα των ταυτοτήτων μπορεί να οδηγήσει σε πολλαπλές αντιστάσεις. Έχουμε χρόνο για 2-3 ακόμη ερωτήσεις. Ευχαριστώ και εγώ πολύ. Και απλά ήθελα να εντοπίσω μία διαπίστωση ότι και από τη γλώσσα που χρησιμοποιείται χρόνια τώρα για το σώμα ευνοείται ένας διχασμός, δηλαδή ότι έχω σώμα, είμαι σε ένα σώμα, υπονοώντας, ξέρω εγώ, κάτι μεταφυσικό ή μία κοινωνική διαστρωμάτωση μέσα μας, μία πιο εξελικτική δομή, μέσα σε μία πρωτόγονη. Και πώς τελικά είναι αυτό το πρόβλημα, δηλαδή ακόμα και ο τρόπος που μιλάμε, που δεν απλώνουμε τη συνειδητότητά μας σε όλη μας την ύπαρξη και πάντα την περιορίζουμε μόνο στον εγκέφαλό μας, ότι είμαι εγώ και το σώμα και δεν είμαι εγώ. Δηλαδή, πώς θα μπορούσαμε να αντικαταστήσουμε και γλωσσικά αυτές τις διαπιστώσεις, έτσι ώστε σιγά σιγά να αμβλύνουμε αυτή την εσωτερική, τον εσωτερικό διχασμό που αυτό εκφράζει. Γιατί δεν ξέρω ποια είναι η θέση σας αυτό. Δηλαδή έχουμε συνηθίσει να διατυπώνουμε τα θέματα περί σώματος σαν να είναι ένα υποσύνολο της ύπαρξής μας και όχι η ίδια μας ύπαρξη. Πού απευθύνεται την ερώτηση? Σε όλους, γιατί σε όλους είναι αυτή η γλωσσική έκφραση. Ναι, ας ξεκινήσουμε από εκεί. Ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, τώρα αυτό είναι ένα, το βασικό φιλοσοφικό ερώτημα, το σε σχέση με τον άνθρωπο, δηλαδή. Και προφανώς η γλώσσα μας ενέχει αυτόν τον διεισμό. Πρόκειται για ενός διεισμού ή και άλλα, δηλαδή ψυχής σώματος, νου σώματος, εγώ και το σώμα μου. Αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο να εξελιχθεί. Δεν ξέρω τι θα πούνε και οι υπόλοιπες συνομιλήτριές μου, αλλά Και μιλάμε για ενσώματη συνείδηση, δηλαδή δεν το έχουμε. Αν έχετε κάτι να προτείνετε, θα σας ήμασταν εδώ. Δεν είναι κάτι που μπορείς εύκολα να. Συγγνώμη για την αφέλεια πιθανόν της ερώτησης. Δεν είναι αφέλεια, αντιθέτως. Είπαμε ότι είναι βασικό φιλοσοφικό πρόβλημα και δεν υπάρχουν λύσεις άμεσες. Αν πηγαίνουμε κατά σειρά ηλικία, θα αρχίσει σε εμένα. Λοιπόν, κοίταξε να σου πω, ίσως είναι και το σημαντικότερο ερώτημα σήμερα. Λέμε embodied
embedded, πάλι με τη γλώσσα θα σου απαντήσω, embodied, embedded και engendered. Δηλαδή κλείνει όλους ο ορίζοντας. Απ' την άλλη μεριά όμως, έχεις πολύ δίκιο, πρέπει να βρεθεί νέα λέξη. Να, το σώμα, είπα προηγουμένως ότι στις διαδηλώσεις το σώμα σωματοποιούσε τις θέσεις, δηλαδή δεν τις σκεφτόταν κανένας, έβλεπε τα σώματα και κινήτω. Θα μπορούσαμε να βάλουμε τον νέο όρο σωματίζει, το σώμα σωματίζει. Το θέμα είναι για μένα, η απάντηση που σου δίνω είναι το εξής. Αν θες να πληρώσεις το κόστος. Γιατί αν βγεις από αυτή την υποταγή στην γλωσσική, στην γλωσσική υποταγή και συμμόρφωση, στη γλώσσα, το είπε και η κυρία Ζήτα, θα πρέπει να πληρώσει ένα κόστος. Είναι ενδεχόμενο να πληρώσει ένα κόστος. Την προσωπική αλλοτρίωση, τη διάλυση, την αποβολή, το θάνατο πολλές φορές στον εξαφανισμό. Δηλαδή το σώμα, αν τα κρατήσει όλα για τον εαυτό του, κινδυνεύει. Και γι' αυτό κάνουμε ορισμένες υποχωρήσεις. Από την άλλη μεριά, προσέξτε, και αυτό το απευθύνω σε όλους πια, προσέξτε ποιοι, άρεσε πάρα πολύ γι' αυτό ότι πρέπει να, αυτό ήταν πάρα πολύ ωραίο, ότι πρέπει να μείνουν τα πράγματα, πρέπει να μείνουν τα πράγματα ξεχωριστά, να υπάρχουν και υποκειμενικότητες, να υπάρχουν, όχι υποκειμενικότητες, να υπάρχουν μερικές τάσεις και μερικές θεματοποίησεις. Κοιτάξτε ποιοι κάνουν αντίσταση σήμερα. Ποιοι βγαίνουν στους δρόμους και φωνάζουν σήμερα. Το ξέρετε από τις εφημερίδες και από τη τηλεόραση. Η διαφυλική, η queer, η αναρχική, οι πρόσφυγες, οι μετανάστες, οι συνταξιούχοι. Οι συνταξιούχοι, βέβαια και οι συνταξιούχοι και οι υπάλληλοι της ΔΕΗ και οι υπάλληλοι του ΟΤΕ. Δεν νομίζω ότι πραγματικά η αντίσταση είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια συνδικάτων ή συνδικαλιστών. Είναι στα χέρια αυτών που βάζουν, επομένως να, η θετική απάντηση σε αυτό που ρώτησες, αυτών που βάζουν το σώμα με έναν τρόπο αυτόνομο. Το σώμα να σωματίζει, το σώμα να είναι παράλογο στη γλώσσα, το σώμα να είναι ενσώματο και εγκυβωτισμένο μέσα στον εαυτό του και πάντα με φίλο. Δεν ξέρω αν απαντάω λίγο σε αυτό που ρώτησε. Πολύ σύντομα, νομίζω με καλύψαμε απόλυτα. Δηλαδή, έχει να κάνει όλο αυτό κοινά προφανώς από τη γλώσσα. Άρα, μάλλον αυτό που αρθρώσατε είναι και ένα από τα κομβικά ερωτήματα που βγαίνει από αυτό το τραπέζι. Που δεν νομίζω ότι υπάρχει απάντηση. Δηλαδή, μάλλον τέτοιου τύπου απαντήσεις δεν μπορούν να είναι τόσο θεωρητικές όσο περισσότερο πρακτικές με το κόστος που ανέφερε. Συγγνώμη, μπορώ να ακόμα κάτι να προσθέσω και θα είναι και το τελευταίο που θα πω. Είναι λόγια ενός άλλου, τον οποίο το είχα σημειώσει για να το πω και τώρα είναι η ευκαιρία. Και που λέει αυτό, συγγνώμη παιδιά που καθυστερώ την κουβέντα, αλλά θέλω οπωσδήποτε να το πω αιμονικά, θα λέγαμε στην ψυχιατρική. Λοιπόν, λέει ότι κατά κάποιο τρόπο, επειδή η μεθοδολογία και αναπαραστάσεις που έχουμε για το σώμα έρχονται πάντα της πραγματικής σωματικότητας, δεν θα δώσουμε ποτέ μια συνολική απάντηση για το σώμα. Δηλαδή, θα ήθελα όλα αυτά που λέμε και όλα αυτά που διαβάζω και ακούω όλους τους μεγάλες, Butler, Baidotti, Haraway, τους πάντες, πρέπει να σκεφτόμαστε από πίσω σαν ένα υπόρτο subtext, να σκεφτόμαστε ποτέ δεν θα υπάρχει μια ριζική και συγκροτησιακή απάντηση για το σώμα. Το σώμα θα είναι πάντα ένας μετακείμενος ορίζοντας. Και θα ήθελα να το πω αυτό σε αφορά τιμή στο Νίτσο που αγαπάω και την πάρα πολύ. Δεν θα υπάρξει ποτέ ένα ερώτημα. Το ίδιο μας έλεγε ο Ξηροπαΐδης προχθές στο δικό του σεμινάριο. Δεν θα υπάρξει ένα ερώτημα, μια απάντηση για το σώμα. Αλλά είναι πολύ σημαντικό να κάνουμε αυτές τις συζητήσεις. Δεν θα πάρουμε ποτέ μια απάντηση. Δεν θα το υποτάξουμε. Ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να αναλάβω ένα μία ερώτηση
Δυνατά δεν σας ακούω. Ήθελα να κάνω μία ερώτηση στην κυρία Πολύρη. Αν λάβουμε υπόψη τη μία θετική πορεία για το σώμα σε σχέση με την απελευθέρωση του σώματος από βαρύδια. Από βαρύδια κανόνων, προτύπων, κατασκευασμών, οτιδήποτε ο καθένας κατανοεί βαρύδια. Ποια σημεία σταθμή θα μπορούσε να σαν μία πορεία σεβασμού προς το υποκειμένο, προς το σώμα του καθένα μας και το βίωμα της υποκειμενικότητας του σώματος, ποιοι σταθμοί πορείας προς αυτή την απελευθέρωση θα μπορούσατε να επισημάνετε. Η πρώτη, το πρώτο επίσκεπτο που χρησιμοποίησατε ήταν παιδικό, αν άκουσα καλά. Η παιδική εξέλιξη, η πρώτη φράση που είπατε, δεν το άκουσα καλά. Η παιδική φάση... Λέω ότι αν ο στόχος μας είναι η απελευθέρωση από τα βαρύδια που μπορεί κάποιος να έχει, είτε είναι βαρύδια προτύπων, κανόνων, προσθετικών, κοινωνικών ή υποκειμενικών παραγόντων. Η σταθμή που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει για την απελευθέρωση. Πώς μπορούσατε εσείς να τους ορίσετε, δηλαδή η πορεία σώματος, ενός σώματος ας πούμε λυτρωμένου, βιώνοντας πόνο, αλλά ο πόνος για το σεβασμό προς το ίδιο το σώμα. Ναι. Ωραία, τώρα το κατάλαβα πολύ καλά πώς το βάλετε. Δίνω πρώτα μια περίφραστη απάντηση. Το μόνο σημείο που μπορεί να αναζητηθεί αυτό που ζητάτε είναι στην τέχνη. Το ίσως θέλει να δει κάτι μετά. Αλλά αν κρατήσω την υπολογία της ερώτησης που και εμένα με ενδιαφέρει πολύ, θα βάλω δύο σημεία. Το πρώτο αφορά, είναι λακανικό και αφορά αυτό που λέμε σημείο καθρέφτη. Αυτό σημαίνει ότι ποτέ δεν έχουμε ένα εγώ, ενώ πάντα έχουμε ένα σώμα. Και δεν έχουμε ένα εγώ, γιατί αυτό που ονομάζουμε εγώ είναι στην πραγματικότητα αυτό που ένα παιδί, ένα βρέφος βλέπει στο βλέμμα της μητέρας του. Αυτό είναι το σημείο καθρέφτη. Δηλαδή λέμε, να, αυτό που βλέπω στα μάτια της μητέρας μου είμαι εγώ. Και έτσι έχουμε ένα εγώ το οποίο είναι πολύ έολο. Μετά από λίγο η μητέρα την κάνει, πάει με τον πατέρα, και μένουμε μόνοι μας και στη ζωή, άρα το εγώ είναι πολύ επικίνδυνο. Το σώμα όμως, το σώμα είναι κάτι που δεν το μοιραζόμαστε με κανένα. Το μοιραζόμαστε συνέχεια στην ανάπτυξη με τη μητέρα μας κυρίως και μετά αργότερα με όλους τους άλλους, αλλά είναι ένα σώμα που είναι υλικό, που είναι έχει μια υλικότητα που δεν ξεπερνιέται από καμία μεταφορά και παρομοίωση. Αυτό λοιπόν είναι το πρώτο. Η πρώτη απάντηση, ότι έχουμε πάντα μια προτεραιότητα του σώματος σε σχέση προς το εγώ. Και αυτό υποδεικνύει και μια στάση ζωής προς τον αλτρουισμό, προς τη συμπόνια, κυρίως με νοιάζει συμπόνια. Ο αλτρουισμός είναι λίγο ανθρωπιστική ιδιότητα που δεν με ενδιαφέρει, αλλά η συμπόνια, πάλι γυρνάω στο θέμα του πόνου, το να πιάνουμε τον πόνο των άλλων, μέσα από τον πόνο το δικό μας, είναι πολύ σημαντικό. Και το δεύτερο, που θα ήθελα να απαντήσω σαν ένα σημείο κατεύθυνσης, είναι το ότι πρέπει το σώμα να υπάρξει σε σειρά με άλλα σώματα, με τα σώματα της ομάδος, της συλλογικότητας, της παρέας, της αίθουσας αυτής, εκχωρώντας έστω και ένα μέρος από τη σωματικότητά του, δηλαδή δώσαμε κατά διαστήματα, δώσαμε ένα μέρος από το σώμα μας, μια στην άλλη και μέσα και σε εσάς στη συζήτηση πρέπει να έχουμε μια έννοια να εκχωρούμε ένα κομμάτι από το σώμα μας για να βρίσκουμε τα σώματα των άλλων και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε εκχωρώντας ένα κομμάτι από το σώμα μας στους άλλους. Δεν ξέρω αν απάντησα, αλλά αυτοί είναι οι δύο τρόποι που μπορούμε να το πετύχουμε. Έχουμε χρόνο για άλλες δύο ερωτήσεις, αλλά ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος, γι' αυτό θα παρακαλέσουμε να το
δυνατόν με σύγχρονο. Έχω την αίσθηση μιας αντίφασης. Θα προσπαθήσω έτσι να το καταλάβω, να το κομπονήσω όπως το νιώθω. Φαίνεται το πράγμα ότι καθώς γίνεται θέμα, γίνεται θέμα. Αν δεν γίνεται θέμα, δεν θα είναι θέμα. Η κυρία Βαγιωτάκη από τώρα, εκεί μεταξύ ελευθερίας και διανοούμενων... Στο μικρόφωνο μίλησε. Μίλησε στο μικρόφωνο. Να σ' ακούμε, μίλησε στο μικρόφωνο. Και κάπου το θέμα ότι για να καθευθυστώ στον άλλο πρέπει να μένω εγώ. Δεν μπορώ να καθευθυστώ στον άλλο. Οπότε αυτό δεν είναι αντιστατικό από τη φύση του όλη την διαδικασία. Όχι, όχι. Δηλαδή και το ομιλή και οι ομιλίε γίνεται θέμα του σώμα. Εάν δεν γίνει θέμα του σώμα, είναι όπω είναι, είναι σώμα. Και η ελευθερία που είπατε τι συμβαίνει. Και ο εχμάλωτο τη γλώσσα τι συμβαίνει. Και βάλετε και τα θέματα του Συριακού σώματος, ότι τα Συριακά σώματα όμως πρέπει να έχουν κάποια κάθετη διάσταση του εγώ είναι για να αντιληφθώ τα Συριακά σώματα. Αλλιώς δεν γίνεται. Ναι, εδώ είναι. Το καθρέφτη μας το λέω αυτό. Εσείς στην εκπαίδευσή σας, στη φαινομενολογία, φαντάζομαι, μαθαίνετε τη διποκειμενικότητα. Εδώ δεν πρόκειται όμως γι' αυτό. Πρόκειται για το ότι. Θέλεις να αρχίσεις εσύ ή να... Ευχαριστώ στον κόσμο. Ωραία, παιδιά, από εδώ και πέρα θα μας καλούν μαζί. Μυριστήκα την κόντρα και σου λέω ότι θα έχεις προτάσει με την κλόινα μας. Λοιπόν... Εγώ ακούω προσεκτικά, δεν έχω κόντρα. Καθόλου. Ωραία, μακάρι. Τότε κακή ερμηνεία του σχεδόν. Πιστεύω αυτό, ότι δεν έχουμε στην πραγματικότητα μας κυνηγάει πάντα ένα εγώ διχασμένο ανάμεσα σε αυτό που προσλαμβάνουμε και σε αυτό που χάνεται μέσα στη συνείδησή μας. Είναι διχασμένο. Το σώμα δεν μπορεί να διχαστεί. Το σώμα αν διχάζεται, διχάζεται από την εξουσία. Εξοβελίζεται, στραπατσάρεται. Είναι μια από μόνη, δηλαδή αυτό συγκροτεί. Το σώμα συγκροτεί όλα τα άλλα. Δεν μπορεί τίποτα να συγκροτηθεί χωρίς ένα σώμα. Δεν έπεται ποτέ το σώμα. Πάντα προηγείται, τρέχει μπροστά από εμάς. Θα ήθελα δηλαδή να κάνω αυτή τη διάκριση μεταξύ εγώ και σώματος. Το δεύτερο κομμάτι που αναφέρθηκε, Στέλλα, το θέμα της ελευθερίας, είναι τώρα αυτό για να βάλει δυναμή της όλη αυτή την ιστορία. Γιατί έχουμε άλλη κεφαλαιώδη αντίσταση, γιατί το σώμα είναι το... Είναι, αν θέλεις, το προπύργιο εναντίον της ελευθερίας. Γιατί το σώμα υποτίθεται ότι είναι κάτι καθορισμένο, κάτι δετερμινιστικά ορισμένο από τις βιολογικές, κοινωνικές και πολιτιστικές του συνιστώσεις. Επομένως, το σώμα είναι το εκλαμβάνει περισσότερο ότι δεν παίρνει τίποτα άλλο. Είναι πλήρως καθορισμένο, άρα κόντρα και στην ελευθερία. Έλα όμως, που από την άλλη μεριά είναι και η μόνη βάση, ο μόνος πυρήνας που μπορεί να εκπηγάσει η ελευθερία, γιατί δεν μπορεί να γίνει πάλι τίποτα ειρήνη του, γιατί ένα σώμα έχει γεννηθεί, έχει παραχθεί και γράφει μέσα του τη γέννηση και την παραγωγή όλων των άλλων σωμάτων, την ξέρει. Δηλαδή, η Δήμητρα και εγώ με τεράστια χρονική διαφορά γεννηθήκαμε, δυστυχώς, αλλά ξέρουμε τη γέννηση. Κανένας δεν παρίσταται στη γέννησή του. Σκέψου το αυτό. Κανένας άνθρωπος δεν παρίσταται στη γέννησή του. Μόνο στον άλλον τη γέννηση μπορεί να παρασταθεί. Και αυτό είναι ο πρώτος δρόμος, ο πρώτος λόγος που σου απαντάω για το πώς το σώμα μπορεί να περάσει και να καθοριστεί μέσα από τον άλλον ακριβώς υπό τη γέννησή του, την καταστασιακή του στιγμή. Που μετά ακολουθούν όλα τα άλλα και με αυτό τον τρόπο σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι ένας φορέας ελευθερίας. Ο λόγος δικό σας. Δεν έχω να πω τίποτα πάνω σε αυτά, νομίζω ότι εσείς τα ξέρετε πολύ καλύτερα. Εγώ το μόνο το οποίο ήθελα να πω είναι ότι εκεί που έφυξα για το θέμα του ακαδημαϊκού χώρου και κατά πόσο ιστά
με κάποιους... Το συνοδεύεται με έναν τρόπο τέτοιο. Ναι, το πέρασε λίγο έτσι. Αυτό είναι μια αλήθεια. Δεν είναι μια προσωπική μου άποψη, το ανέφερα εκείνη την ώρα. Μετέφερα τα λόγια μιας ακαδημαϊκού της Νέα Φάς, η οποία στον πρόλογο του σε ένα βιβλίο που λέγεται Inside / Outside, σχολίασε κριτικά τον τρόπο με τον οποίο ο ακαδημαϊκός χώρος συζητά τις ομάδες ελάχιστου προνομίου. Με έχει προβληματίσει πάρα πολύ αυτό το θέμα. Πιστεύω ότι έχουμε να μάθουμε πάρα πολλά από τη φεμινιστική παράδοση και από την προσωπική τοποθέτηση. Δηλαδή, να αντιλαμβανόμαστε πού βρισκόμαστε και γιατί μιλάμε. Ποιο είναι το δικό μας προνόμιο. Το γεγονός ότι εμείς βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ και συζητάμε είναι ένας χώρος προνομίου, έτσι. Χρειάζεται κάποιες απόψεις που καταγράφονται. Αυτό οφείλουμε να το αναγνωρίζουμε. Άνοιξα, ας πούμε, την εισήγηση μου λέγοντας ότι είναι θετικό ότι είμαστε τέσσερις γυναίκες. Αυτό ίσως είναι ένας χώρος που δεν έχουμε προνόμιο στην Ακαδημία. Προσωπικά, προσπάθησα στη εισήγησή μου να τοποθετηθώ πάνω στο χώρο της αρχιτεκτονικής. Και το έπεισα κάπου στα μισά ότι μιλώ στο ιστορικό της αρχιτεκτονικής. Γι' αυτό τον λόγο δεν θέλησα να τοποθετηθώ και σε θέματα ψυχανάλυσης, σε θέματα τέχνης, γι' αυτό συζήτησα κάποια άλλα ζητήματα στον βαθμό και κάποιες εκδόσεις, οι οποίες αναφέρονται στον χώρο στον οποίο μπορώ να κινηθώ. Αν αυτός ο χώρος είναι ένας χώρος προνομίου, είναι ένα ερώτημα για το οποίο πρέπει να σκεφτούμε, να ανασκευαστούμε. Γι' αυτό σε μια προηγούμενη ερώτηση απάντησα ότι πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί για το κατά πόσο διεκδικούμε μια αυθεντία ως σχεδιαστές για να τοποθετηθούμε πάνω στο θέμα του σώματος. Ο καθένας μας ως άτομο που υπάρχει στην κοινωνία μπορεί να έχει τις δικές του προσωπικές τοποθετήσεις, οι οποίες είναι και πολιτικές. Εγώ έθεσα στο τραπέζι το θέμα των διακριτικών, ένα θέμα το οποίο με απασχολεί. Από εκεί και πέρα δεν σημαίνει ότι έχω τη γνώση να συζητήσω για αυτά τα θέματα με λόγους οικονομικούς, με λόγους ιατρικής και με κάποιους άλλους τρόπους. Εγώ έχω μια ερώτηση η οποία απευθύνεται με διαφορετικό τρόπο ίσως ή με διαφορετική προσέγγιση στη βάση του Δήμητρα και θα αποφύγω να χρησιμοποιήσω ένα ψυχολογικό ή κάποιο παρεμφερές δεξιόγιο γιατί δεν με βοηθά ιδιαίτερα. Καταλαβαίνω ότι λίγο πολύ στη συζήτηση αυτή υπάρχει μία κίνηση μεταγραφής από μία κατάσταση Α σε μία κατάσταση Β. Και με κάποιο τρόπο νιώθω ότι υπάρχει η μετάβαση αυτή μάλλον διαμεσολαβεί κάπου κάτι, είτε μιλάμε για μεταναστευτικό, είτε μιλάμε για το σχεδιασμό. Και αυτό κάνει μια νεκρολογία. Δηλαδή, στη σύγχρονη εποχή μοιάζει ότι είτε μιλάμε για μια κίνηση που λέει ότι σχεδιάζουν το σώμα με έναν αρχή τρόπο, κάνουν ένα modification, οτιδήποτε, είτε στην περίπτωση των μεταναστών φτιάχνουν συστήματα ελέγχου, παραγωγού κλπ. Υπάρχει τεχνολογία που είναι μάλλον μια μεσολαβή την κατάσταση, η μετάβαση από το άρθρο το Β και μάλλον το τρία ένα όριο. Και μπορώ να καταλάβω ότι η τεχνολογία, για παράδειγμα, σε κλάδους όπως η φυσική μπορεί να έχει μια θεωρία η οποία λέει ψάχνω να βρω κάτι, ένα μποζόνι ας πούμε, φτιάχνω το κατάλληλο μηχάνημα, το βρίσκω, τελείωσε. Αλλά μάλλον το ζητούμενο προηγείται του εργαλείου. Στη συζήτηση εδώ πέρα νιώθω ότι η τεχνολογία μπορεί να έχει δύο εκφάνσεις και δεν μου είναι σαφές ακριβώς το πώς μπορεί να την προσλάβουμε είτε στη μία περίπτωση είτε στην άλλη. Η τεχνολογία είναι κάτι που έχει αποκτήσει ένα στάτους, έχει δημιουργηθεί, έχει μια σχετική αυτονομία, μπορούμε να την πάρουμε από ένα παιδί να το βάλουμε στο άλλο και να φτιάξουμε να διαμεσολαβήσει την αριθμολογία σε κάποιο μετάβαση. Το άλλο είναι ότι φτιάχνουμε τεχνολογία ακριβώς για την περίσταση. Οπότε,
Στη μία περίπτωση μάλλον δεν υπάρχει ένα ζητούμενο, στην άλλη μάλλον υπάρχει ένα ζητούμενο. Καταστολή ακούμε, έλεγχο κομμάτων, μετανάστευση, σύνορα, παντού κλπ. Στην άλλη θέλω να πω το δηλώσιο μου και να μοιάζω με σάβρα. Λίγο περιπολικό το παράδειγμα, αλλά υπάρχει. Οπότε το ερώτημά μου είναι ποιο είναι το στάδιο τη τεχνολογία αυτή την. Τα δύο παραδείγματα αυτά. Στο κομμάτι του μεταναστευτικού που αφορά τη δική μου εισήγηση, προφανώς μιλάω με την τεχνολογία, αυτή είναι μια πλευρά που παρουσιάζει την τεχνολογία ως μέσο περισσότερο κατασταλτικό, συσσαγωγικά και χωρίς εισαγωγικά, δηλαδή ελέγχου επιτήρησης καταγραφής των σωμάτων. Από την άλλη, όμως, υπάρχει η τεχνολογία, η οποία χρησιμοποιείται από τους ίδιους τους μετανάστες και τις μετανάστες ως όχημα αντίστασης, π.χ. με GPS, με ενημέρωση με διάφορες σελίδες όπου μαθαίνει ο ένας που είναι τα μπλόκα ή η λιμενική και το αποφεύγει κλπ. Άρα έχει μια διτή κατά μία έννοια χρήση. Αυτό λιγάκι, αν καταλαβαίνω καλά, αν η ερώτηση είναι αυτή δηλαδή, το πώς εντάσσεται η τεχνολογία, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν μέσο ελέγχου και επιτήρηση των σωμάτων, από την άλλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα ίδια τα σώματα ως μέσο αντίσταση. Νομίζω στο κομμάτι της τέχνης αναδείχθηκε αυτό πάρα πολύ ευκρινώς. Το ίδιο. Αναφέρθηκα προηγουμένως στον Πρεσιάδο, ο οποίος έχει γράψει αυτό το άρθρο, το οποίο δημοσιεύτηκε και το βιβλίο του στο Τσάνκι. Μέσα εκεί μπορεί κανείς να βρει το δίπολο της δύναμης, και νομίζω ότι μένουμε στο τυπικό, έτσι, τη δύναμη γνώση, αυτό το δίπολο, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε καταστατικά είτε απελευθερωτικά. Ίσως λίγο προποκατόρικα. Ίσως. Μπορώ να πάρω αυτό που είπε, Γιάννη, να το ανοίξω λίγο σε ένα ερώτημα για τεχνολογία. Έτσι. Αυτό ανοίγει λίγο σε κάποια, κάνει κάποια φαίλα καμπανάκια και μας φέρει λίγο στο Χάιντεκερ. Δεν θέλω να μιλήσω για το Χάιντεκερ, δεν είμαι φιλόσοφος, δεν μπορώ να το χρησιμοποιήσω αυτό. Ίσως όμως έχει ένα νόημα, και αυτό το θέλω σαν ερώτημα, δεν θέλω να το απαντήσω. Έχει ένα νόημα να σκεφτούμε τι σημαίνει, δηλαδή σε κάποιες σχετικές κρίσεις που γίνονται για κάποια τεχνοσώματα, ή υπερβολικό. Εάν η ανάδειξη του σώματος, και μια στιγμή μιλάμε για Χάιντεκερ, σώματος παύλα ως παύλα τέχνημα, το σώμα ως τέχνημα, σχετίζεται με μια αποκάλυψη του ρόλου της τεχνολογίας για την κατασκευή του σώματος, δηλαδή κατά πόσο εκείνα τα σώματα τα οποία κρίνουμε ως άτυπνα είναι αυτά στα οποία η τεχνική και η τεχνολογία και η επέμβαση της τεχνολογίας φαίνεται στο κομμάτι του σχεδιασμού. Και αυτή η εμφάνιση της τεχνολογίας τα σηματοποιεί και ως σώματα τα οποία έχουν παγώσει και μας δίνονται σαν διαθέσιμα αποθέματα. Δηλαδή, η φύση του σώματος, με τη χρήση της τεχνολογίας η οποία φαίνεται πάνω στο σχεδιασμό, σε εκείνα τα σώματα τα οποία τα καταγράφουν κάποιοι κυριαρχολόγοι ως άτεχνα, κατά πόσο αυτό σχετίζεται με μια συνειδητοποίηση του τρόπου με τον οποίο η τεχνολογία κάπως έρχεται να ευαίσθηση του ανθρώπου και να μετατρέψει ένα διαθέσιμο απόχημα, έτσι, πάνω στο οποίο η τεχνολογία δράει και πετράει και πετράει. Δεν είμαι σίγουρη. Τώρα, έτσι όπως το ρώτησες, έκανα αυτή τη σκέψη γιατί είναι ένα ερώτημα για τεχνολογία. Το αφήνω στους ανθρώπους που ξέρουν καλύτερα, το δίνω έτσι αφελώς, λίγο σαν μια προκατόρικη. Στο σημείο αυτό που ολοκληρώνεται η σημερινή Στρατηγική Τράπεζα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.